Καλησπέρα σας. Εκλεκτή προσκεκλημένη, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Τάσκα, αγαπητοί αντιδήμαρχοι, κυρία Φουδούλη, κύριε Ρόζα, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση της Εταιρείας Μελετών Ανθρωπιστικών Επιστημών Φλόρινας, η οποία σε συνεργασία με τον Δήμο Φλόρινας, το βιβλιοπωλείο «Η Γωνιά» και τις εκδόσεις «Διόπτρα», παρουσιάζει το βιβλίο του συγγραφέα και πολύ γνωστού και αγαπητού σε όλους μας Τσέιζερ, Πάνου Δημάκη, «Το ποτάμι των χιλίων τυφλών». Κύριε Δημάκη, καλώς ήρθατε. Καλώ το βήμα την πρόεδρο της ΕΜΑΕΦ, κυρία Ειρήνη Κουρεμένου, για ένα χαιρετισμό. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στη σημερινή μας βιβλιοπαρουσίαση, η οποία, εκτός των άλλων, μας δίνει την αφόρμηση για τη συσχέτιση της λογοτεχνίας με τα διάφορα κοινωνικά προβλήματα που ταλανίζουν την ανθρωπότητα διαχρονικά, καθώς και την αφόρμηση για κριτική και αναστοχασμό. Ο κοινωνικός παράγοντας ή αλλιώς το κοινωνικό στοιχείο υφίσταται σε όλα τα λογοτεχνικά έργα, γεγονός που ενισχύει την άρρηκτη σχέση της λογοτεχνίας με την κοινωνία. Στην περίπτωση του μυθιστορήματος, τόσο η δραματοποίηση όσο και η μυθοπλασία διαμορφώνονται με στοιχεία που δανείζονται από την καθημερινή κοινωνική πραγματικότητα. Στη βάση αυτή, λοιπόν, το μυθιστόρημα, όπως το σημερινό, εκφράζει με παραστατικότητα και αποτυπώνει τις όποιες παθογένειες της κοινωνίας που δηλώνουν έλλειψη σεβασμού στην ανθρώπινη ύπαρξη. Η ανάδειξη τέτοιων κοινωνικών ζητημάτων, όπως η διαφθορά, η διχόνοια, η κοινωνική ανισότητα και άλλα που θίγονται στο παρόν βιβλίο και που αποτελούν ευρύ πεδίο συζήτησης και προβληματισμού, αποτέλεσαν και το σημείο ενδιαφέροντος της ΕΜΑΕΦ ως φορέας που ασχολείται με τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Το ποτάμι των χιλίων τυφλών φιλοδοξεί να αναδείξει μέσα από τη μυθοπλασία και με τρόπο αριστοτεχνικό πτυχές της μετεμφυλιακής ελληνικής κοινωνίας, όπως αυτές παρουσιάζονται ως μικρογραφία της ζωής μιας μικρής επαρχιακής κομμόπολης της Αρκαδίας. Για το λόγο αυτό, έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε κοντά μας σήμερα, ως επίσημο προσκεκλημένο, τον συγγραφέα, τον επιστήμονα, τον πολυμαθή, τον πολύγλωσσο, τον επιστήμονα, τον φιλόλογο Παναγιώτη Δημάκη, γνωστό και ως Τσέισερ, το γεράκι από το γνωστό τηλεπαιχνίδι γνώσεων που προβάλλεται στη μεγάλη οθόνη. Ο Πάνος, ένας χαρισματικός άνθρωπος, πέρα από την παρουσίαση του βιβλίου του, που θα πραγματοποιήσει στη συνέχεια μαζί με το αξιόλογο πάνελ των σημερινών μας ομιλητών, θα μας παρουσιώσει στην συνέχεια και κάποιες τεχνικές απόκτησης γνώσεων που υιοθέτησε ο ίδιος ως μαθητής και που θα θέλαμε να μοιραστεί μαζί μας. Πάνο, καλώς όρισες στη Φλόρινα. Καλοτάξετε το βιβλίο σου. Παρακαλώ τον κύριο Τάσκα, αν θα ήθελε να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την πρόσκληση. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μας ξαναμαζεύει εδώ η ΕΜΑΕΦ και στο πρόσωπο της κυρίας Κουρεμένου θα πρέπει να συγχαρούμε τόσο την ΕΜΑΕΦ όσο και την ίδια, γιατί πραγματικά αυτά τα οποία προσφέρουν στον ομό μας άπτονται του πολιτισμού και θα πρέπει εμείς τουλάχιστον να είμαστε αρρωγοί. Και βλέπω με πολύ μεγάλη χαρά ότι η αίθουσα είναι σχεδόν γεμάτη, άρα νομίζω πως τα πάμε καλά. Εμείς εκείνο το οποίο έχουμε να κάνουμε όταν υπάρχουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις και προσπάθειες είναι να προσφέρουμε και να συνεισφέρουμε με κάθε τρόπο, άρα να γνωρίζετε ότι θα είμαστε πάντα στο πλευρό σας. Όσον αφορά τώρα το έργο, πραγματικά είμαι από το πρωί εδώ, είμαι στο πόδι, δεν θα ερχόμουν, ειλικρινά. Το πρώτο που ήρθα είναι να δω τον κύριο Περιβολάρη, γιατί δεν τον έχω ακούσει. Μετά εσάς, γιατί πρόλαβα, τώρα είχα ένα κενό μία ώρα και πρόλαβα και διάβασα 10 σελίδες. Σας το λέω. Και με ενθουσίασε αυτό που μέσα λέει, το έργο λέει, μιλάει για διαφθορά πάνω στην εξουσία, έρωτες, πάθη, μίση και κάποια πράγματα τα οποία εγώ τα αντιλαμβάνομαι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω ότι γίνεται μέσα από το βιβλίο σας ένα οδηπορικό στην ελληνική επαρχία και τις παθογένειες που υπάρχουν σήμερα. Εγώ θα εστιάσω σε δύο.
που είναι η έλλειψη της αγάπης. Ξέρετε, η σύγχρονη εποχή, αυτό το οποίο την ταλανίζει και μάλιστα μας ακολουθεί, είναι ότι δεν αγαπάμε ή αγαπάμε πολύ λιγότερο. Αγαπάμε πολύ λιγότερο τον συνάνθρωπό μας και αυτό είναι το μεγαλύτερό μας πρόβλημα. Οι αιτίες είναι πολλές, μπορείτε να τις, θα σας ακούσουμε, να τις αναλύετε, αλλά επίσης μιλάει και για παθογένεια στην εξουσία. Πράγματι είμαστε εξουσιομανείς, οπότε όταν μας δοθεί ευκαιρία, όπως έκανε αυτή η κυρία, μπορούμε να θάψουμε και 5-10. Σωστά. Λοιπόν, καλοτάξιδο το βιβλίο σας, με πολύ μεγάλη χαρά θα σας ακούσουμε, αν και κουρασμένοι θα σας προσέξουμε. Κυρία Μούσιο, εσάς σας απολαμβάνουμε έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστώ. Κυρία Φουδούλη, θα θέλατε να απευθύνετε και εσείς ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα και από μένα. Να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου τον κύριο Δημάκη, έναν εξαιρετικό συγγραφέα από ό,τι φαίνεται. Να ευχηθώ καλό τάξιδο το βιβλίο και θα σας απολαύσουμε στην παρουσίαση όλους. Σας ευχαριστώ. Ο βουλευτής του νομού μας, κύριος Σταύρος Παπασωτηρίου, δεν κατάφερε να παρευρεθεί λόγω υποχρεώσεων στην Αθήνα. Απέστειλε ωστόσο ένα σύντομο χαιρετισμό, τον οποίο και σας διαβάζω. Αξιότιμη πρόεδρε και μέλη της ΕΜΑΕΦ, αγαπητέ κύριε Δημάκη, επίσημη προσκεκλημένη, αξιότιμοι ομιλητές, αγαπητοί συμπολίτες και αγαπητές συμπολίτησες. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας να παρευρεθώ στην παρουσίαση του βιβλίου «Το ποτάμι των χιλίων τυφλών». Δυστυχώς όμως ανηλυμένες κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις δεν μου επιτρέπουν να βρίσκομαι ανάμεσά σας. Κύριε Δημάκη, εύχομαι το βιβλίο σας να είναι καλοτάξιδο και καλοδιάβαστο από το αναγνωστικό κοινό. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Με εκτίμηση, ο βουλευτής της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, Παπασωτηρίου Σταύρος. Και μετά το χαιρετισμό, ας ξεκινήσουμε. Κυρία Μούσιου. Καλησπέρα και από μένα. Στον καθένα ξεχωριστά και στην κάθε μια. Στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, στον Αντιδήμαρχο κύριο Ρόζα, στην αντιδήμαρχο κυρία Φουδούλη, στην πρόεδρό μας, την ακάματη και άοκνη, η οποία δεν φίδεται ποτέ κόπου και μόχθου, προκειμένου να κάνει μια ωραία εκδήλωση και πραγματικά της οφείλουμε την εκδήλωση αυτή, όπως την οφείλουμε και στην αγαπητή κυρία Βάσια Πετεβέ, η οποία ήταν ο συνδετικός κρίκος μας με τον Πάνο τον Δημάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Η παρουσία σας εδώ σήμερα μας δίνει πραγματικά φτερά σε όλο αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και ευχαριστούμε που μαζί υποδεχόμαστε στη Φλόρινα έναν ξεχωριστό συγγραφέα, έναν άνθρωπο της νέας γενιάς με πάρα πολλά προσόντα, έναν ευφιέστατο και ταλαντούχο άνθρωπο, τον Πάνο τον Δημάκη, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Άστρος της Αρκαδίας και εδώ και πολλά χρόνια ζει στην Αθήνα, όπου σπούδασε την Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Όπως προαναφέρθηκε και από την πρόεδρο, είναι ένας από τους Chaser που έχουν καταφέρει να εντυπωσιάσουν το τηλεοπτικό κοινό με τις γνώσεις τους στην πετυχημένη εκπομπή του Mega The Chase, και το γεράκι του τηλεπαιχνιδιού που παρουσιάζει Μαρία Μπεκατόρου έχει ένα εντυπωσιακό βιογραφικό πραγματικά και είναι ένας άνθρωπος που λατρεύει τη γλώσσα και τις γλώσσες. Μιλάει 8 γλώσσες, αγγλικά, ισπανικά, ιταλικά, γαλλικά, σουηδικά, πορτογαλικά, σέρβικα και γερμανικά, από τις οποίες τις 5 άπτεστα. Το όνειρό του είναι να μάθει και ισλανδικά, που είναι μια απολιθωμένη και παλιά γλώσσα χιλίων ετών, και πραγματικά όλο αυτό το ενδιαφέρον το γλωσσικό κινείται από την αγάπη του για την γλώσσα, που είναι το πιο σπουδαίο όργανο που έχει ο άνθρωπος και ταυτίζεται με την ύπαρξή του. Από πολύ μικρός του άρεσε να διαβάζει, ήταν φιλομαθής, γι' αυτό και απέκτησε ένα πλήθος πληροφοριών. Είναι μια κινητή εγκυκλοπαίδεια, όπως διαπιστώνετε όσοι παρακολουθείτε το παιχνίδι. Και προσπαθεί πάντα να βρει την ουσία των πραγμάτων. Ξέρετε, από την αγάπη του τη μεγάλη, έχει φτιάξει και μια δική του διάλεκτο, συνδυάζοντας ετυμολογίες από τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά. Τη δική του γλώσσα την ονομάζει Σρέιφ,
που σημαίνει για αυτόν το ποτάμι. Η σημειολογία του ποταμιού πραγματικά έχει μεγάλο βάθος για όλους μας. Το ποτάμι συμβολίζει πάρα πολλά πράγματα. Και φυσικά επιμένουμε σε αυτό γιατί είναι και ο τίτλος του καινούριου του βιβλίου. Ο κύριος Δημάκης δούλεψε λοιπόν για 18 μήνες ως μεταφραστής στην Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας 2004. Έχει μεταφράσει για τις εκδόσεις Καζαντζάκη τα έργα του Νίκου Καζαντζάκη, ο Καπετάν Μιχάλης και ο Ανήφορος, και το δεύτερο μάλιστα σε πρώτη παγκόσμια μετάφραση, καθώς και αφηγήματα από τα αγγλικά και τα ιταλικά. Επίσης διατηρεί μεταφραστικό γραφείο, όπου ασχολείται κυρίως με οικονομικά και νομικά κείμενα, εφόσον κατέχει τις γλώσσες σε υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο. Διδάσκει επίσης εδώ και πολλά χρόνια επαγγελματικά αγγλικά και ισπανικά σε στελέχη πολυεθνικών εταιριών. Όσοι θέλετε μπορείτε να τον απολαμβάνετε καθημερινά, παρακολουθώντας τη σειρά των podcast «Χίλιες και μία λέξεις» για την ελληνική γλώσσα. Εγώ τον ακολουθώ στο TikTok, όπου έχει τρισχαριτωμένα βίντεο, που είναι μικρά σφινάκια γλώσσας, όπου κάνει κανείς αβίαστα μαθήματα γλωσσολογίας και ετυμολογίας της ελληνικής, μαθαίνοντας πάρα πολλά πράγματα με έναν τρόπο πάρα πολύ παιγνιώδη και ευχάριστο. Ο κύριος Δημάκης έχει γράψει 3 βιβλία. Τώρα πληροφορήθηκα ότι έχει έτοιμο και το 4ο. Λοιπόν, θα αναφέρουμε... 4 συν 1, 5. Ωραία, είμαι απληροφόρητη. Το λεξικό βερβενιώτικο ιδίωμα... Γιατί όλα τα άλλα τα το αγγλικό ετυμολογικό λεξικό ετυμολέξικον και το μυθιστόρημα, το γνωστό μυθιστόρημα «Οι 17 κλωστές», το οποίο ξέρετε όλοι ότι πλέον έχει γυριστεί σαν σίριαλ, σαν σειρά τηλεοπτικής, στην Κοσμοτέ TV, σε σενάριο της Μιρέλας Παπαϊκονόμου και της Κάτιας Κισονέργη, με σκηνοθέτη τον πολύ σπουδαίο Σωτήρη Τσαφούλια και πρωταγωνιστή τον Πάνο Βλάχο. Είναι η αληθινή ιστορία του Αντώνη Καστελάνη και του πιο άγριου εγκλήματος που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Σήμερα όμως βρισκόμαστε εδώ για το άλλο βιβλίο του, «Το ποτάμι των χιλίων τυφλών». Στο νέο του αυτό βιβλίο, ο Πάνος Δημάκης δίνει ένα εξαιρετικό σκηνικό, ψυχογραφώντας τους ανθρώπους μιας κλειστής ελληνικής κοινωνίας λίγο μετά τον εμφύλιο. Η ποιότητα του λόγου του είναι πάντα εγγυημένη. Τα ελληνικά του είναι πάντα μουσικά και ευχάριστα και θα σας έλεγα ότι είναι ένα βιβλίο με πλούσιο εικονοφόρο λόγο, με εξαιρετικές περιγραφές από τη μια μεριά της ομορφιάς της φύσης και εξαιρετικές αναλύσεις ψυχογραφήματα της ψυχολογίας των πρωταγωνιστών. Περισσότερα για το βιβλίο θα σας αναφέρει ο κύριος Περιβολάρης και εμείς θα επανέλθουμε αν δεν προκύψει κάτι στο μεταξύ. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας. Θέλω να ευχαριστήσω και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΜΑΕΦ για την τιμή και την εμπιστοσύνη να βρίσκομαι στο πάνελ της παρουσίασης του βιβλίου του Πάνου Δημάκη, τον οποίο με τη σειρά μου επίσης καλωσορίζω με χαρά στην πόλη μας. Θα μας πει και ο ίδιος για το πρώτο του πέρασμα, το σύντομο, από τη Φλόρινα πριν από κάποιες δεκαετίες. Πρωταγωνιστής λοιπόν είναι ο Πάνος Δημάκης. Εγώ δεν θα μακρηγορήσω, θα σας βάλω για λίγο στο κλίμα του βιβλίου και θα αφήσουμε μετά τον λόγο, τις λέξεις, τις δικές του, να μας κατατοπίσουν πλήρως. Είμαστε εδώ απόψε για να πούμε μια ιστορία. Μια ιστορία από το σχετικά μακρινό παρελθόν, η οποία όμως όσοι διαβάσετε το βιβλίο θα διαπιστώσετε ότι μπορεί να είναι μια ιστορία που μπορεί να εκτυλίσσεται στις μέρες μας, αλλά και μια ιστορία που μπορεί να έρχεται ακόμα και από το μέλλον. Είναι ουσιαστικά μια διαχρονική ιστορία για τις παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα της επαρχίας. Μεταφερόμαστε στο 1949, λίγο μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου, και θα γνωρίσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου τους κατοίκους της Μερζένιστας, μιας φανταστικής ορεινής κομμόπολης της Αρκαδίας. Η Μάγδα Ζεΐρ είναι η χείρα του πρώην δημάρχου, με κύρος και υποτίθεται και ηθική, η οποία όμως είναι υποκριτική τελικά, και εξακολουθεί να ασκεί επιρροή σε μερίδα του πληθυσμού. Αναπολύτει στιγμές δόξας και μεγαλείου του παρελθόντος και εξακολουθεί να προσπαθεί να χειραγωγεί τους κατοίκους. Έτσι βρίσκει τρόπους και σιγά σιγά τους οδηγεί σε ένα μικρό εμφύλιο, ξυπνώντας πάθη και έχθρες που ήταν βαθιά κρυμμένα μέσα στις ψυχές τους. Πολύ περιληπτικά, αυτή είναι η ιστορία του βιβλίου. Και παρότι μυθοπλασία, θα μπορούσε να έχει και ψήγματα πραγματικότητας. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, το είπε πολύ σωστά και η κυρία Μούσχη, και ως ένα ψυχογράφημα μιας κοινωνίας, η οποία κατευθύνεται σε ένα λάθος δρόμο
Και έτσι η πόλη αυτή μετατρέπεται σε μια πόλη μίσους, η οποία χωρίζεται σε δύο στρατόπεδα, όπως δηλώνει και η ονομασία της, που προέρχεται από τη σλαβική λέξη μερζένια, δηλαδή μίσος, αν το λέω σωστά. Ξεφυλίζουμε λοιπόν τις σελίδες του βιβλίου, ενός βιβλίου για τη διχόνοια των Ελλήνων, ειδικά στις κλειστές κοινωνίες, και νομίζω πως σε αυτό το κομμάτι της διχόνοιας δεν έχουμε κάνει και μεγάλη πρόοδο. Ειδικά τα τελευταία 60-70 χρόνια δεν πρέπει να έχουν αλλάξει και πάρα πολλά. Και το λέω αυτό γιατί πάντα είμαστε χωρισμένοι σε στρατόπεδα, πάντα υπάρχουν οι αδίστακτοι και οι δημαγωγοί, πάντα υπάρχουν οι υποκριτές, αλλά πάντα υπάρχουν οι γνήσιοι και οι αφελείς. Ο Πάνος Δημάκης βασίζει την ιστορία του πάνω σε ορισμένα βασικά θέματα που απασχολούν διαχρονικά τις κοινωνίες. Στη διαφθορά της εξουσίας και στις συνέπειές της, ειδικά στο κομμάτι των ηθικών αξιών και των ανθρωπίνων σχέσεων. Στην αδικία και στην εκμετάλλευση των αδύναμων, ουσιαστικά δηλαδή στην κοινωνική ανισότητα, στην αναζήτηση της αλήθειας και στην απονομή της δικαιοσύνης, στη δύναμη του έρωτα, η οποία οθεί τους ανθρώπους σε πράξεις θάρρους και θυσίας, και τέλος στην αναζήτηση, στην εσωτερική αναζήτηση της ταυτότητας του καθενός. Είναι δηλαδή ένα πολυδιάστατο μυθιστόρημα και εξόχως καλογραμμένο από έναν άνθρωπο που το λένε όλοι, αγαπά τις λέξεις, τις εκμεταλλεύεται εντός εισαγωγικών σωστά και προσδίδει την πραγματική τους αξία. Μέσα από αυτές τις λέξεις όμως μας οδηγεί και σε μια μοναδική οπτική επαφή με τα πρόσωπα και με τα τοπία. Διαβάζεις το βιβλίο και ξαφνικά μπροστά σου ξεπετάγονται ολοζώντανες εικόνες. Άλλοτε ασπρόμαυρες, άλλοτε έγχρωμες, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε σκληρές. Δημιουργούνται συναισθήματα, τα οποία εναλλάσσονται στην πορεία, δημιουργούνται προσδοκίες. Και ο αναγνώστης περιμένει να βρει στο τέλος τη δικαίωση. Όχι όμως απαραίτητα των πρωταγωνιστών, αλλά ουσιαστικά τη δική του, γιατί είναι τέτοια η πλοκή που σε οδηγεί βαθιά μέσα στην ιστορία και σε κάνει συμπροταγωνιστή και συμμέτοχο στις εξελίξεις. Οι λέξεις άλλωστε πάντα έχουν μια γοητεία, αρκεί να τις χρησιμοποιείς σωστά. Τότε γίνονται εικόνες, κρύβουν συμβολισμούς, ξυπνούν αναμνήσεις, ακριβώς όπως συμβαίνει και στην περίπτωσή μας. Ο Πάνος Δημάκης, με τη λογοτεχνική του δεινότητα, εστιάζει μέσα από την αφήγησή του στις σκέψεις και στα συναισθήματα των χαρακτήρων. Χρησιμοποιεί μια γλώσσα γλαφυρή, περιγραφική. Έχει μια διεισδυτική ματιά, ανοιχνεύει ιστορίες και πλέκει έξυπνα μια καλά σχεδιασμένη σκοτεινή ιστορία. Το μυθιστόρημα έχει αρκετά στοιχεία αστυνομικής πλοκής, όμως είναι κατά βάση κοινωνικό, ενώ θα μπορούσε να χαρακτηριστεί εν μέρη και πολιτικό. Χαρακτηρίζεται από την κριτική σκέψη του συγγραφέα και εν τέλει αγγίζει ποικίλα διαχρονικά θέματα με ρεαλιστικό τρόπο. Η πλοκή του, συναρπαστική και γεμάτη σασπένς, με απρόβλεπτες εξελίξεις, με αδιέξοδα και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα μια ατμόσφαιρα μυστηρίου, γεμάτη ένταση, η οποία όμως αντικατοπτρίζει πλήρως την εποχή στην οποία διαδραματίζεται η ιστορία. Είμαστε στο τέλος, λίγο μετά το τέλος του εμφυλίου. Οι χαρακτήρες τώρα του έργου θα έλεγα πως είναι ολοκληρωμένοι και αυτό γιατί είναι πολύπλοκοι και έχουν ατέλειες και αντιφάσεις, όπως όλοι μας. Είναι άνθρωποι που μπορεί να συναντήσουμε σε κάθε μας βήμα. Άνθρωποι που μας γοητεύουν, μας απογοητεύουν. Βέβαια, υπάρχει εδώ και το κορυφαίο συμβολικό στοιχείο του έργου, που είναι ο Μέλλας ποταμός, ο οποίος διασχίζει την πόλη στα δύο και φέρνει στην επιφάνεια τους διχασμούς και τα πάθη που μαστίζουν την τοπική κοινωνία. Οι δύο γέφυρές του, άλλοτε ενώνουν τους ανθρώπους και άλλοτε αναλόγως των συνθηκών τους χωρίζουν. Αυτό το ποτάμι, το όποιο συμβολικό ποτάμι, αν θέλετε, οι άνθρωποι πολλές φορές δεν το βλέπουν και ας είναι μπροστά στα μάτια τους. Επιλέγουν να μείνουν τυφλοί, κυρίως εξαιτίας της μυσαλλοδοξίας τους, όπως ακριβώς και οι κάτοικοι της Μερζένιστας, η οποία τελικά ίσως να μην είναι και τόσο φανταστική η πόλη, αλλά μπορεί να χαρακτηριστεί και ως μια μικρογραφία της Ελλάδας. Με τα πάθη, τα μύθη, τα μίση, τις εντάσεις, την αναζήτηση ασήμαντων κυρίως αφορμών, ακόμα και για αιματοχυσία. Το έχουμε ζήσει. Ίσως τελικά απλά αυτή να είναι και η φύση των ανθρώπων ή κάποιων ανθρώπων. Και όπως έχει πει και ο ίδιος ο συγγραφέας, πάντα χωράει η συγχώρεση και η μετάνοια στη ζωή και έτσι θα έπρεπε να είναι. Στο μυθιστόρημά μου όμως, κάποιοι από τους ήρωες αδράχνουν με τόση βία τα πάθη τους που δεν έχει γυρισμό. Μένει λοιπόν να δούμε αν αυτό το ποτάμι έχει γυρισμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπέροχα λόγια. Νομίζω ότι η ανάλυση είναι πολύ καλύτερη από ό,τι είχα ετοιμάσει εγώ. Με έχετε καλύψει πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας όσους ήρθατε. Η προσέλευση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Λοιπόν, δεν το περίμενα αυτό. Ευχαριστώ όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ την ΕΜΑΕΦ και τη Βάσια που το ξεκίνησε όλο αυτό. Το υπέροχο πάνελ που με το που τους γνώρισα δεν τους ήξερα. Μόνο ιντερνετικά. Και γίναμε νομίζω φίλοι αμέσως. Λοιπόν,
Όπως είπε και ο κ. Πιβολάρης, έχω έρθει στη Φλόρινα πριν 20 ακριβώς χρόνια, τον Οκτώβριο του 2004, περαστικός, γιατί είχα πάει στις Πρέσπες, στο οποίο λέω να πάω και αύριο, να τις ξαναδώ με άλλο μάτι. Αλλά ήταν η Φλόρινα, πάντοτε ήταν ένα αποθυμένο μεγάλο να την ξαναδώ και μόλις έφτασα, βέβαια, δεν έχω δει πολλά πράγματα ακόμα, αλλά ήδη την έχω, νομίζω, αγαπήσει. Αλλά πάντα τους ανθρώπους, τους τόπους τους κάνουν οι άνθρωποι. Και ήδη η ζεστασιά και η θέρμη που έχω εισπράξει είναι πάρα πολύ όμορφη και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θα σας πω έτσι λίγα πράγματα για ποιο λόγο έγινα συγγραφέας. Εγώ δεν έγινα συγγραφέας από τα γενοφάσκια μου, δεν έγραφα ούτε στα 20 ούτε στα 30. Άρχισα πολύ πιο μετά να γράφω και ο λόγος ήταν το πρώτο βιβλίο που ίσως κάποιοι το έχετε δει ήδη στην Κοσμοτέκ. Θα το δείτε και από φθινόπωρο σε κάποια από τα ελεύθερα κανάλια, δεν ξέρω ακόμα σε ποιο θα είναι. Τις 17 κλωστές. Ήταν μια ιστορία που είναι αληθινή ιστορία, είναι η μοναδική αληθινή ιστορία που έχω γράψει, παρόλο που έχει πάρα πολλά στοιχεία μυθοπλασίας και με συγκλώνησε τόσο πολύ που αποφάσισα ότι ίσως επειδή μια ζωή μου ήμουν περιηγητής, εξερευνητής, πάντοτε ήθελα, κοίταζα γύρω μου, ήθελα να εκφραστώ, αλλά δεν είχα κάτσει ποτέ να γράψω. Σας πληροφορώ, δεν είχα γράψει ούτε μία παράγραφο πριν ξεκινήσω τις 17 κλωστές. Δεν πειραματιζόμουν να γράφω ποιηματάκια και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, όταν ξεκίνησα, ήταν σαν να. Δεν ξέρω τώρα, εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Αλλά ήθελα πραγματικά να εκφράσω μέσω της γραφής το σχόλιο μου πάνω στα πράγματα. Έχοντας μεγαλώσει στην επαρχία, οι άνθρωποι που περιγράφω δεν τους βλέπω σαν ένας πρωτευουσιάνας που βλέπει τους εισαγωγικά επαρχιώτες ως εξωτικά πουλιά. Είναι οι άνθρωποι, είναι οι γονείς μου, είναι οι παππούδες μου, είναι οι γειτονές μου, είμαι εγώ. Οπότε πάντοτε απολαμβάνω, να πω την αλήθεια, πιο πολύ τις παρουσιάσεις που γίνονται στην επαρχία. Και εννοείται και στις πόλεις, αλλά νομίζω ότι εκεί έρχομαι λίγο πιο κοντά. Και επειδή η Φλόρινα, όπως βλέπω, μοιάζει αρκετά με την Αρκαδία, έχετε και εσείς τα πολύ ψηλά βουνά σας, τα οποία είναι πανταχού παρόντα στο βιβλίο μου, εγώ φανταστείτε το εξοχικό μου είναι στα 1160 μέτρα υψόμετρο. Δηλαδή, ξέρουμε από βουνά κι εμείς, δεν έχουμε βέβαια, εσείς έχετε ακόμα πιο ψηλά βουνά από εμάς, εμείς δεν έχουμε λίμνες βέβαια, κάτι γούρνες, έχουμε κάτι μικρούλες, αλλά εσείς έχετε. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα, εσείς έχετε πιο εντυπωσιακά μέρη, δεν μπορώ να πω. Ο λόγος λοιπόν που νομίζω ότι θέλω να γράφω για την Ελλάδα, γιατί και το πρώτο βιβλίο είναι στα Κύθυρα, αυτό είναι στην Αρκαδία, το επόμενο που θα βγει λογικά το χειμώνα είναι έτοιμο, απλά για λόγους προγραμματισμού θα βγει το χειμώνα, είναι στην Ιθάκη. Ναι. Μαχαιριά. Και είπε κατώ αυτό μου λέει, γιατί δεν το έγραψε στην Κεφαλονιά, λέει, εμείς τη φάση. Γράφω για την Ελλάδα, για πράγματα τα οποία είναι πάντοτε, είναι πανταχού παρόντα και πάντοτε είναι επίκαιρα. Γιατί οι άνθρωποι πάντα είναι οι ίδιοι. Όπου και αν έζησαν, όποτε και αν έζησαν, μου αρέσει να μιλάω για την ελληνική ψυχοσύνθεση και την ελληνική νοοτροπία. Κακά τα ψέματα, τα πράγματα δεν αλλάζουν. Κάπως αναφέρθηκε και στις προηγούμενες αναλύσεις. Αλλά πριν συνεχίσουμε, θα παίξουμε λίγο Chase. Το βλέπετε, Chase. Λοιπόν, ποιος είναι ο αγαπημένος σας Chaser? Πλάκα κάνω. Όλοι καλοί είμαστε. Λοιπόν, θα παίξουμε όλοι Chase. Θα παίξουμε δύο φορές Chase. Θα σας διαβάσω εγώ. Ναι, θα διαβάσω εγώ ένα κείμενο το οποίο είναι από την αρχαία ελληνική γραμματεία. Έχει να κάνει με την εμφύλια διαμάχη, γιατί όπως καταλάβατε, ένα από τα βασικά θέματα τα οποία αγγίζει το ποτάμι των Χιλίων Τυφλών είναι η εμφύλια διαμάχη, όποια μορφή και αν παίρνει αυτή. Θέλω να μου πείτε ποιος θεωρείτε το έγραψε. Λοιπόν, εδώ με πιο μεγάλα γράμματα. Λοιπόν, θα σας το πω και από πρώτα, από την αρχή τα δύο ονόματα για να έχετε έτσι λίγο στο μυαλό σας. Α. Ηρόδοτος, Β. Θουκυδίδης, Γ. Ξενοφώντας. Έτσι κάνουν και κάποιοι παίχτες. Στο γάμο το Καραγκιόζη πατάνε. Λοιπόν, όπως εχθές έπαιζα ένα τελικό, έτσι θα μου ήρθε. Και λέει, σε ποια θρησκεία γίνεται αυτό? Λέω, δεν ήμουν σίγουρος, λέω Ιουδαϊσμό. Ήτανε λάθος. Ήτανε δύο παίχτες. Στον τελικό, αν το έχετε δει, ξέρετε, κάνουν σύσκεψη. Περιμένω ένα λεπτό να αποφασίσουν και λένε Ιουδαϊσμός. Και τους λέει, το είπε. Λοιπόν,
Ο εμφύλιος πόλεμος μεταδόθηκε από πολιτεία σε πολιτεία. Για να δικαιολογούν τις πράξεις τους, άλλαζαν ακόμα και τη σημασία των λέξεων. Η παράλογη τόλμη θεωρήθηκε ανδρεία και αφοσίωση στο κόμμα. Η προσωπική διστακτικότητα θεωρήθηκε δειλία που κρύβεται πίσω από εύλογες προφάσεις. Και η σοφροσύνη προσωπίδα της ανανδρείας. Η τρέλα θεωρήθηκε ανδρική αρετή. Ενώ η τάση να εξετάζονται προσεκτικά όλες οι όψεις ενός ζητήματος θεωρήθηκε πρόφαση για επεκφυγή. Όποιος ήταν έξαλλος γινόταν ακουστός. Ενώ όποιος έφερε αντιρρήσεις γινόταν ύποπτος. Οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν να κάνουν το κακό και να θεωρούνται έξυπνοι παρά να είναι καλοί και να τους λένε κουτούς. Αιτία όλων αυτών ήταν η φυλαρχία που έχει ρίζα την πλεονεξία και τη φιλοδοξία που έσπροχναν τις φατρίες να αγωνίζονται με λύσα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Α Ηρόδοτος, Β Θουκυδίδης, Γ Ξενοφώντας. Πώς τη λέτε Ηρόδοτος? Εγώ δεν ξέρω αν θα βοηθήσω. Εγώ ξέρω ότι ο Ηρόδοτος είπε ότι ο εμφύλιος πόλεμος έχει τόση διαφορά από τον πόλεμο με τον αντίπαλο όσο ο πόλεμος με την ειρήνη. Αν ήταν αυτό, θα ήξερα να απαντήσω ότι είναι ο Ηρόδοτος. Δεν ξέρω αν φεύγει από τους τρεις και μένουν οι δύο. Πάντως έχει μιλήσει και αυτός. Ναι. Πώς λέτε Θουκυδίδης? Μα, εδώ έχουμε αρκετά. Και πώς λέτε Ξενοφώντας? Και οι άλλοι 40 που δεν απάντησαν, τι? Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Δεν έχει τέτοια επιλογή. Λοιπόν, κυρία Μούσιο, νομίζω νίκησε ο Θουκυδίδης, ε? Από την ανάταση των χέρων. Α, δεν ξέρω. Έχει budget η MF γι' αυτό? Όχι. Δεν έχει, δεν έχει. Εντάξει, λοιπόν. Μόνο για τη χαρά της νίκης τότε, είναι όντως ο Θουκυδίδης. Γιατί έχει γραφτεί για τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Αυτό σας πολύ. Ναι. Λοιπόν, θα διαβάσουμε το πρώτο απόσπασμα. Όμως, πριν πάμε στο πρώτο απόσπασμα, να εισαγάγουμε λιγάκι το χαρακτήρα της Μάγδας. Η Μάγδα, όπως αναφέρθηκε, είναι η Μάγδα Ζεΐρη, είναι η γυναίκα του πρώην δημάρχου, ο οποίος δεν είναι εν ζωή πλέον στο βιβλίο. Παρ' όλα αυτά, διατηρεί το κύρος, ήταν δασκάλα. Φανταστείτε εκείνη την εποχή δασκάλα, όλοι προστρέχουν σε αυτήν για να μάθουν να λύσουν τα προβλήματά τους. Από την άλλη, υπάρχει ένας νέος δήμαρχος πλέον, ο Νόβας, θα μιλήσουμε για αυτόν σε λιγάκι, ο Διομήδης ο Νόβας. Όμως η Μάγδα. Πρέπει να σα πω ότι είναι το 1949 και αυτή η Κωμόπολη την έπλασα κάπου κοντά στη Βιτίνα, αν έχετε πάει ποτέ. Βιτίνα, Στεμίτσα, Δημητσάνα, είναι τα διάσημα χωριά της Αρκαδίας. Κάπου εκεί κοντά είναι, σε μια κοιλάδα. Δεν υπάρχει αυτή, είναι εντελώς φανταστική. Η Μάγδα λοιπόν έχει πάρα πολύ δύναμη, προστρέχει πάρα πολλοί κόσμος και κάποια στιγμή προστρέχουν σε αυτήν και διάφορες γυναίκες. Δύο βασικά αναφέρονται. Η Βέρα και η Θεοφανό. Κάθε μία από αυτές αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα ή τουλάχιστον κάτι που τη δυσκολεύει λιγάκι την καθημερινότητα. Το ένα ομολογώ ότι είναι πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Το δεύτερο είναι πιο πολύ η ανάγκη για ελευθερία ή για ελευθεριότητα, θα πω εγώ. Λοιπόν, η Μάγδα λοιπόν βρίσκεται εκεί και με την πειθό της, γιατί είπαμε ότι η γλώσσα είναι πάρα πολύ σημαντική. Η γλώσσα είναι το απόλυτο εργαλείο και των πολιτικών και οποιονδήποτε θέλουν να πείσουν. Μπορεί να είναι να εργαλειοποιηθεί και να γίνει το όπλο για καλό λόγο και πολλές φορές να γίνει για κακό λόγο. Η Μάγδα το κάνει για κακό λόγο. Και έτσι με την απίστευτη πειθό της, θα δείτε λιγάκι μετά ένα άλλο απόσπασμα, με μια τρίτη γυναίκα. Χρησιμοποιεί τον λόγο στο έπακρο για να προσπαθήσει να καταφέρει αυτά που θέλει αυτή. Και εδώ ένα μικρό απόσπασμα έχει να κάνει με το πόσο αυτή η γυναίκα είναι μισάνθρωπος. Γιατί έχει τόση μεγάλη πίστη στον εαυτό της, στο μεγαλείο της, που κάποια στιγμή θεωρεί ότι είναι ικανή να ορίσει τις μοίρες των ανθρώπων. Στην αρχή δεν χωνεύει τους άντρες, για διάφορους λόγους που θα δείτε. Σιγά σιγά όμως βγάζει ένα μανιφέστο μίσους και κακίας, το οποίο έχει να κάνει λιγάκι, έχει πάρα πολύ να κάνει με τον τρόπο που ανατράφηκε, αλλά ταυτόχρονα και με μια έντονη θρησκοληψία, η οποία μεταφράζεται σε ηθική, εγώ θα σας πω πώς να ζήσετε.
Γενικά η ηθική είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ, δηλαδή ακόμα και στο πρώτο μου βιβλίο, αν το έχετε διαβάσει, είναι πάρα πολύ έντονο το κομμάτι της ηθικής και βασικά της ψευτοηθικής. Η ηθική καλώς υπάρχει, εννοείται, αλλά η ψευτοηθική κακώς υπάρχει. Και εδώ λοιπόν θα διαβάσουμε τώρα ένα μικρό απόσπασμα όπου δείχνει ένα μικρό μανιφέστο πόσο μισάνθρωπος είναι. Πόσο βασικά αυτό που λέμε στο χωριό μου δεν χωνεύει ούτε τα ντερά της. Όχι αυτό. Ναι, αυτό. Οι τυφλοί, Θεέ μου, θέλουν οδηγό. Και αυτοί που οι θελημένα φοράνε παροπίδες, και αυτοί που τριγυρίζουν αόματοι εδώ και εκεί, πιστεύοντας ότι είναι έρμεα της μοίρας. Οι τυφλοί θέλουν ένα μπαστούνι για να προχωρήσουν μπροστά. Κι αν στο δρόμο κάποιοι από αυτούς πέσουν, αν το μπαστούνι αυτό γλιστρήσει από τα χέρια τους και χτυπήσουν, θα είναι επειδή πρέπει να γίνουν παράδειγμα προς αποφυγή για τους άλλους. Μα πόσες φορές δεν μπήκε ο Σταυρός και η ηθική ως γλάβαρο για να εξαλειφθεί το κακό από το πρόσωπο της γης. Και ναι, διαπράχθηκαν εγκλήματα στο όνομα του Θεού. Αλλά δεν ήταν αναγκαία. Πώς θα φτιάξεις την πίτα αν δεν σπάσεις αυγά? Είδε μπροστά της μια ανεμόνα. Είχε ένα πορφυρό χρώμα, σαν να είχε στάξει πάνω της το αίμα ενός ιερού ελαφιού. Έσκυψε, την έκοψε από χαμηλά και την έφερε στο ύψος των ματιών της. Την περιεργάστηκε για λίγο, βλέποντας το στυλπνό της δέρμα να γίνεται αγνό, λευκό, όσο κατέβαινε προς τους κατάμαυρους τίμονες. Το λουλουδένιο μάτι την κοιτούσε και αυτό με απορία. Ξαφνικά το πέταξε κάτω. Και η Βέρα δεν είναι καλύτερη. Αντί να βαστάξει αυτό που της έστειλε η μοίρα, αντί να υπομείνει καρτερικά, τα φτιάξε με ένα βρωμιάρι που την ξυλόγιασε. Τα ίδια απόβλητα είναι όλοι τους. Σύζυγος, γυναίκα και εραστής. Γι' αυτό δεν πρέπει να αισθάνομαι άσχημα. Γιατί όλοι αυτοί τα έκαναν θάλασσα και δεν αξίζουν να έχουν τον έλεγχο της ζωής τους. Πρέπει κάποιος να τους κουμαντάρει. Θα πρέπει κάποιος σαν εμένα, που στέκομαι πολύ πιο ψηλά από αυτούς, να τους πει πώς να ζήσουν και πώς να πεθάνουν. Κοίταξε κάτω την ανεμόνα. Είχε προσγειωθεί επάνω στη λάσπη, αλλά το άνθος ήταν ακόμα καθαρό. Έσφιξε τα δόντια με αποφασιστικότητα και πάτησε την ανεμόνα, συνθλίβοντάς την κάτω από τη σόλα των παπουτσιών της. Ξέρετε, αν ήμασταν αρχαιολόγοι και ανασκάπταμε μέσα στην ιστορία μας, θα ανακαλύπταμε ότι η εμφύλια διαμάχη δεν είναι κάτι καινοφανές, είναι κάτι που πάντα υπήρχε. Άμα σκεφτείτε ακόμα και στη μυθολογία, στον Τροϊκό πόλεμο, ακόμα και οι θεοί είναι μοιρασμένοι. Η μισή είναι με τους Τρώες και η μισή είναι με τους Έλληνες. Ο εμφύλιος λοιπόν πόλεμος είναι κάτι που υπάρχει στην ανθρώπινη φύση. Δεν το εστιάζω στην ελληνική. Το λέμε πολύ συχνά ότι οι Έλληνες έχουμε την τάση να σκοτωνόμαστε. Όντως αυτό ισχύει. Αλλά λίγο να κοιτάξουμε γύρω μας, αυτό σημαίνει πάντοτε. Είναι ίδιον του ανθρώπινου είδους. Όμως πολλές φορές αυτό που φταίει πάντα είναι η αένα ή πάλι για την εξουσία. Είναι όπως είπατε η δημαγωγία, η φυλαρχία. Αυτό που λέγανε οι αρχαίοι, αρχαία ανδραδείκνηση. Πολλοί, ενώ ξεκινάνε με τις καλύτερες των προθέσεων, πολλές φορές όταν αποκτήσουν την εξουσία, τότε δείχνουν το πραγματικό τους χρώμα. Οπότε πάντα φταίει, πολλές φορές φταίει η ζήλια, ο φθόνος. Σκεφτείτε τώρα, δεν χρειάζεται να γίνει εμφύλιος πόλεμος όπως έγινε το 49. Προσέξτε, το βιβλίο είναι το 49, αλλά δεν μιλάει για τον εμφύλιο πόλεμο της Ελλάδος. Αντιθέτως, μιλάει για 6 μήνες μετά. Οι λόγοι για τους οποίους θα χωριστεί αυτή η μικρή κομμόπολη στα δύο δεν έχει καμία σχέση με τους λόγους που χώρισαν την Ελλάδα το 46-49. Αλλά εγώ το έβαλα επίτηδες τώρα για να δείξω ότι οι άνθρωποι είναι τόσο τυφλοί που αντί να δούνε πόσο χαλεπή η καιρή ήταν τη δεκαετία του 40 που είχαμε τους Γερμανούς και πόσο μετά όταν αρχίσαμε να αλληλοσκοτωνόμαστε, αντί να ανοίξουμε τα μάτια μας και να δούμε ότι η αλληλοκατανόηση και η αλληλεγγύη είναι το φάρμακο, αντιθέτως ξανασκοτωθήκαμε. Οπότε το έβαλα επίτηδες για να δείξω πόσο εθελοτυφλούμε και πόσο παροπίδες έχουμε. Οπότε λέω, δεν χρειάζεται να το πάμε όμως ούτε σε πολιτικούς λόγους που μοιράζουν τους ανθρώπους τα δύο. Σκεφτείτε τι γίνεται γύρω μας, ακόμα και στις οικογένειές μας. Σκοτώνονται μεταξύ τους αδέρφια για ένα κτήμα.
σκοτώνεσαι με τον γειτονά σου, σκοτώνονται για τα πολιτικά, σκοτώνονται για κοινωνικά θέματα. Δηλαδή φέτος, από τα εμβόλια που μοιράστηκε η Ελλάδα στα δύο, μέχρι και τη Eurovision τώρα, ας πούμε, άμα είναι βλακέ το τραγούδι Σάτι, αν όχι. Πάντα έχουμε την τάση να μοιραζόμαστε στα δύο, μας τρέφει αυτό το πράγμα. Και αυτό λοιπόν τρέφει και τους ήρωες του βιβλίου. Η Μάγδα λοιπόν βρίσκει ένα υπέροχο έφορο χωράφι για να κάνει τα δικά της και σε κάθε γυναίκα πουλάει το δικό της μανιφέστο. Αυτό είναι το. Της πουλάει το δικό της παραμύθι. Κάθε γυναίκα που πάει να τη ζητήσει τη συμβουλή της, αλλάζει τόσο πολύ τα πράγματα, τις συμβουλές της, που αν υπήρχε κάποιος τρίτος και άκουγε, θα έλεγε. Το ίδιο άτομο δίνει αυτές τις συμβουλές. Πώς γίνεται, άλλα λέει στη μία, άλλα λέει στην άλλη. Δηλαδή, στις δύο από τις γυναίκες, στη μία της μιλάει με απίστευτο μίσος προς τους άντρες και στη δεύτερη με απίστευτη αγάπη προς το γυναικείο φύλο, αλλά δεν θέλω να κάνω spoiler. Ποια είναι η ελληνική λέξη για το spoiler? Ξέρω, να το κάψω. Το κάψω, πολύ ωραία, ναι. Λοιπόν, πάντα λοιπόν πουλάει στην καθεμία γυναίκα το παραμύθι της, όπως κάνει μετά, όταν θα δείτε σε λίγο, θα το πούμε λίγο πιο μετά, από εκεί που το βιβλίο ξεκινάει σε ατομικό επίπεδο, άνθρωπος προς άνθρωπο, μετά γίνεται, εμπλέκεται όλη η κοινωνία, τότε θα ξεκινήσει η εμφύλια διαμάχη. Το απόσπασμα τώρα που θα διαβάσουν οι δύο κυρίες, έχει να κάνει με μια τρίτη γυναίκα, η οποία είναι η Λευκή. Η Λευκή αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Δεν θα το έλεγα ότι είναι πρόβλημα. Είναι μια κλασική κατάσταση της πολυετούς σχέσης, στο γάμο εν προκειμένου, και πιθανώς μιας συνήθειας που έχει επέλθει, μιας πλήξης ανάλογα με την περίπτωση. Εδώ λοιπόν η Μάγδα προσπαθεί, εννοείται αυτό που δεν είπαμε στην αρχή, είναι ότι η Μάγδα δεν προσπαθεί απλά να τους πει κάτι. Τις προσπαθεί αυτές τις γυναίκες, τη Βέρα και τη Θεοφάνεια, να τους οδηγήσει σε πολύ κακές πράξεις. Όχι απλά να κάνουν ένα τσακωμό. Η Λευκή λοιπόν είναι ένα πολύ ωραίο στοίχημα για αυτήν, γιατί η Λευκή είναι μια πολύ έξυπνη γυναίκα. Οπότε η Μάγδα θεωρεί ότι άμα καταφέρει και του μπάει και του τη δω, θα είναι μια τεράστια νίκη. Εδώ λοιπόν θα δείτε πώς μιλάνε για αυτό το κλασικό θέμα που όλοι οι άνθρωποι βιώνουμε στις πολυετείς σχέσεις και πώς προσπαθεί η Μάγδα να τα φέρει έτσι ώστε να την πάει με το μέρος της και στην άκρη του μυαλού της να την οδηγήσει σε σκοτεινές ατραπούς. Οπότε Λευκή είναι η κλασική πλήξη, η γλυκόπικρη θλίψη των τόσων χρόνων κοινής συμβίωσης. Νομίζω ότι εκεί έγκυται η παγίδα της συνήθειας. Είναι γλυκιά και πικρή συνάμα. Ένα φίδι που τυλίγεται γύρω από το σώμα μας φιχταγκαλιαστά. Στάζει τα κόκαλα αργά, σχεδόν ανεπαίσθητα. Μα είναι τόσο ζεστό που σε κάνει να ξεχνάς ότι στο τέλος θα σε φάει. Η ζεστασιά είναι τόσο σημαντική, μα δεν είναι ο τελικός στόχος. Η συνήθεια είναι και λίγο συμβιβασμός, Μάγδα. Χωρίς συμβιβασμούς η ζωή δεν τραβάει μπροστά. Άρα δεν μπορούμε να τους αποφύγουμε. Θεμητοί είναι οι συμβιβασμοί. Αλλά μέχρι το σημείο που δεν σε καταπιέζουν. Το πρόβλημα ξεκινάει όταν ο συμβιβασμός που σου επιβάλλουν είναι μεγαλύτερος από εκείνον που είσαι εσύ διατεθειμένος να υποστείς. Τότε γίνεται βάσανο. Βάσανο που πρέπει να επομένεις μια ζωή ολόκληρη. Και τότε η ζεστασιά της συντροφικότητας γίνεται αφόρητη. Ένα ζεστό ρούχο που πρέπει να το φοράς χειμώνα-καλοκαίρι. Είναι συνήθεια η αγάπη. Πάντα πίστευα ότι η αγάπη ζει διαρκώς και ότι νικάει τα πάντα. Νίκησε την πλήξη σου. Κέρδισε τη μάχη με την αίσθηση του κενού μέσα σου. Συγχώρεσέ με, δεν μιλάω αναγκαστικά για σένα. Δεν θα αρνηθώ ότι έχω κουραστεί. Βαρέθηκα. Κάμποσο τέλος πάντων, αλλά αυτό δεν είναι το τίμημα που πρέπει να πληρώνει κανείς για την αγάπη που δέχεται. Με αγαπάει ο Στέλιος, το ξέρω. Αυτός βαριέται. Τι σου λέει? Το νιώθω κάποιες φορές, αλλά και πάλι το τίμημα που λέγαμε, και εφόσον με αγαπάει, οφείλω να του το ανταποδίδω. Οφείλεις. Τι είναι η αγάπη για να την οφείλεις? Δεν τη χρωστάς σε κανέναν. Όλοι πρέπει να την κερδίζουν. Μα θυσιάζεται για μένα. Και τι με αυτό? Τι πάει να πει ότι θυσιάζεται για σένα? Η θυσία δεν είναι απόδειξη αγάπης.
πολλές φορές είναι απλώς για να πείσουμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε καλοί και σωστοί. Και τις περισσότερες φορές είναι πιο πολύ ένδειξη του πόσο έτοιμοι είμαστε να γίνουμε ήρωες, να πέσουμε στη φωτιά, να πνιγούμε στον ωκεανό, για να δείξουμε στον άλλο ότι νοιαζόμαστε, ενώ στην πραγματικότητα νοιαζόμαστε για μας τους ίδιους και για την εντύπωση που θα κάνουμε. Αυτή είναι μια πολύ μηδενιστική θεώρηση της αγάπης. Πού είναι η αγάπη του Θεού σε αυτό? Ο Θεός δεν εμπλέκεται στις αγάπες των ανθρώπων. Ίσως στην αγάπη και στη συμπόνια προς τον συνάνθρωπο. Εκεί ναι. Γι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία. Αλλά ως εκεί. Ευλογεί το γάμο. Αλλά από εκεί και πέρα οι άνθρωποι τα μπλέκουν. Καλή μου Λευκή. Μη συγχαίνεις στο μυαλό σου την αγάπη με τη θυσία. Δεν αξίζει να θυσιάζεσαι. Δεν είναι ζυγαριά. Δηλαδή, όσο πιο βαριά η θυσία, τόσο μεγαλύτερη αγάπη. Οπότε τι προτείνεις, Μάγδα μου? Αν δεν μπορείς να αντέξεις την πλήξη και αν η αγάπη δεν είναι θυσία για να υπομείνεις μια ζωή, το συμβιβασμό, ποια είναι η λύση? Αν έμενες μόνη σου, θα μπορούσες να το αντέξεις? Πώς το εννοείς αυτό το μόνη? Φύγει. Μη μου πεις να φύγω, να αλλάξω ρότα. Δεν εννοώ να φύγεις από εδώ. Και πώς αλλιώς θα μπορούσα να μείνω μόνη, αλλά και να μείνω εδώ? Μου τα μπερδεύεις. Πάντα υπάρχουν τρόποι, αν κάποιος θέλει. Δεν σε πιάνω για να πω την αλήθεια, μα το θέμα είναι άλλο. Για σένα, η αγάπη μεταξύ των ανθρώπων, ό,τι είναι αυτό τέλος πάντων, είναι κάτι εύθραυστο και ευμετάβλητο. Κάτι που αλλάζει μορφή, που μπαίνει σε καλούπια. Και αν τα καλούπια δεν το χωράνε πια, τα σπάς και τραβάς τον δρόμο σου. Μα για μένα, τα καλούπια αυτά, που ναι, με στενεύουν καμιά φορά, με πιέζουν και τα νιώθω σαν κολλητά ρούχα πάνω στο δέρμα μου, αυτά τα καλούπια είναι η ασφάλειά μου. Αλλά όχι μια ασφάλεια κενή, αβοήθητη. Δεν είναι παρέτηση, δεν σηκώνω τα χέρια ψηλά για να υποταχθώ στη μοίρα. Βυθίζομαι στα ρηχά νερά της επανάληψης, που δεν σου κρύβω ότι είναι στάσιμα, αλλά ναι, είναι ζεστά, μου θερμαίνουν την ψυχή. Και όχι, δεν είναι συμβιβασμός, ούτε υποβιβασμός είναι η ζεστασιά, είναι ανάγκη. Τη χρειάζομαι και την αγκαλιάζω. Αλλά το θέλω και το κάνω. Δεν με αναγκάζει κανείς. Θα πεις τώρα, εσύ αναγκάζεις τον ίδιο σου τον εαυτό να το πιστέψει. Μα σε διαβεβαιώ πως όχι, δεν συμβαίνει αυτό. Θέλω την αγάπη, καταλαβαίνω πως δεν είναι αθάνατη και άτρωτη, γιατί ο χρόνος προσπαθεί να τα δαμάσει όλα και να κάνει το χρώμα τους να ξεθοριάσει. Μα αγαπώ και ελπίζω. Ίσως να μην μπορείς να τη θασεύσεις τον χρόνο, ίσως να μην χρειάζεται κιόλας. Αυτό που ξέρω είναι ότι προτίθεμαι να περιμένω. Και όσο περιμένω, θα με ζεσταίνει ο χρόνος. Εδώ, αν μου επιτρέπετε, να κάνω και μία παρένθεση, λέγοντας ότι όλη αυτή η περιγραφή της χειριστικής πρωταγωνίστριας, με όλα τα χαρακτηριστικά που μας την κάνουν απεχθή, που προσπαθούμε να τα διαγνώσουμε και να τα αναλύσουμε, στο τέλος, καταλήγουν στην πρόθεση του συγγραφέα να φέρει το συμβιβασμό, τη λύτρωση και να φέρει στην επιφάνεια την αληθινή ηθική, έτσι ακριβώς όπως κάνει ο Σοφοκλής στην Αντιγόνη, λέγοντας ρίσεις, αν σας θύμισε κάτι εδώ η Λευκή, ούτε συνέχθην, αλλά συμφιλήν έφην. Δεν γεννήθηκα για να συμμερίζομαι το μίσος, αλλά για να μοιράζομαι την αγάπη. Ο στόχος δηλαδή είναι η συμφιλίωση, η συμπόρευση και η κοινή πλεύση μέσα στον ίδιο ποταμό. Αυτό που είπατε, το ούτε συνέχθην αλλά συμφιλήν έφην, είναι η αγαπημένη μου φράση στην παγκόσμια λογοτεχνία. Όσοι έχω διαβάσει τέλος πάντων, δεν γεννήθηκα για να μισώ, αλλά για να αγαπώ. Θεωρώ ότι συμπυκνώνει απόλυτα τη ζωή, βασικά. Θέλω να πω ότι διαβάσετε πάρα πολύ ωραία. Στην πρώτη παρουσίαση στην Αθήνα, τους αντίστοιχους ρόλους έκαναν η Μαρία Καβογιάννη και η Κατερίνα Λέχου. Τολμώ να πω ότι ήταν καλύτερες. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε να πούμε τον έτερο μεγάλο πρωταγωνιστή, που είναι ο Διομήδης Νόβας, που είναι ο δήμαρχος, θα ξαναπαίξουμε Chase. Λοιπόν, τώρα θα είναι λίγο πιο light όμως. Λοιπόν, όπως σας είπα, όπως προείπε και η κυρία Μούσιο, έχω γράψει δύο λεξικά. Το πρώτο λεξικό είναι το πρώτο μου βιβλίο ever, το έγραψα το 18 και είναι το γλωσσάρι του χωριού μου στην Αρκαδία, τα Βέρβενα, αυτό που σας είπα ότι είναι στα 1160 μέτρα υψόμετρο, γιατί από παιδί εγώ άκουγα τους γονείς μου, τους παππούδες, τους γείτονες να λένε υπέροχες λέξεις και ήθελα να τις διασώσω. Πολλές τις λέω ακόμα, δηλαδή πολλές φορές στην Αθήνα θα πω λέξεις όπως
λούμπα που εμείς λέμε τη μικρή λιμνούλα από λάσπη ή σκαπετά. Όλοι δηλαδή, μα πετάξει το κινητό μου και πάει μακριά, θα πω κοίτα που σκαπέτησε. Δεν θα πω κοίτα που πήγε. Ή όταν φύγω γρήγορα θα πω έκανα μπροφ. Τα λέω αυτά. Οπότε ήθελα να τα διασώσω, μάζεψα 2.700 λέξεις και το λεξικό που έγραψα το έκανα δωρεά στην κοινότητα του χωριού μου, έτσι ώστε να μείνει για τις επόμενες γενιές, γιατί δυστυχώς χάνονται απίστευτα αυτές οι λέξεις. Και γιατί χάνονται? Γιατί πολλές από αυτές τις λέξεις έχουν να κάνουν με αγροτικές εργασίες, από σκεύη, εργαλεία, τα οποία δεν υπάρχουν ακόμα. Και μία από αυτές τις λέξεις είναι αυτή, θέλω να δω αν την ξέρετε. Στην Κορινθία, ας πούμε, δεν την ξέρανε και η Κορινθία είναι δίπλα. Λοιπόν, τι σημαίνει στα αρκαδικά, τώρα θα φανταστείτε. Γαϊδροκυλίστρα. Α, το ακατάστατο σπίτι. Β, πολύ μικρό χωράφι σε πλαγιά. Γ, η πολύ οξύθυμη γυναίκα. Γαϊδροκυλίστρα. Λοιπόν, πώς λέτε το ακατάστατο σπίτι? Δεν σας έπεισε αυτό. Α, έχουμε δύο-τρεις. Πώς λέτε το πολύ μικρό χωράφι σε πλαγιά? Έχουμε αρκετά εδώ πέρα. Και πώς λέτε την πολύ οξύθυμη γυναίκα? Εμείς. Περίπου μοιρασμένα. Είναι, αλλά θα έλεγα νομίζω κέρδισε λίγο το μεσαίο. Λοιπόν, είναι το μεσαίο. Την πολύ οξύθυμη γυναίκα θα τη λέγαμε στα βερμιώτικα, αλλά δεν ξέρω με τι λέτε κι εσείς. Στρίτζο, το λέτε εδώ? Πώς θα τη λέγαμε? Μπορεί να τη λέμε και λυκοφάωμα. Το λυκοφάωμα. Είναι μια λέξη που λέμε ότι σαν να σε έχει δαγκώσει λύκος και έχεις λυσάξει εισαγωγικά. Και λέμε, εγώ έχω ακούσει πολλές φορές τη θεία μου να λέει για τον άντρα της, το θείο μου, είναι λυκοφάωμα αυτός. Δεν μπορείτε να τον κάνει ζάφτη. Λοιπόν, γιατί είναι η γαϊδουροκυλίστρα? Γιατί φανταστείτε ότι είναι ένα πολύ μικρό χωράφι, φανταστείτε ένα γαϊδούρι να κάνει μία από έτσι και μία από έτσι, δηλαδή να κυλιστεί από τις δύο πλευρές, πόσο να πιάσει, ξέρω εγώ. 3x4 μέτρα. Οπότε έτσι λέγανε. Και κυλίστρα επειδή είναι σε πλαγιά, οπότε είναι κατεδοκλίστρα. Αυτές τώρα αυτές τις λέξεις δεν τις λένε, γιατί παλιότερα θα λέγανε. Πού είναι το γαϊδούρι σου, όχι, ξέρω εγώ, πού έχεις δέσει το μουλάρι σου, εκεί στην κατεδοκλίστρα. Ενώ τώρα δεν υπάρχουν καν μουλάρια, που λέω λόγος, δεν τα χρησιμοποιούν. Δηλαδή χάθηκαν οι λόγοι για να υπάρχουν αυτές οι λέξεις. Λοιπόν, και θα πάμε στο τελευταίο απόσπασμα, τώρα το οποίο έχει να κάνει, πλέον γενικεύεται. Κάποια στιγμή, όπως σας είπα, η Μάγδα αρχικά δουλεύει κατά μόνας, από πρόσωπο σε πρόσωπο. Σιγά-σιγά όμως θα εμπλακεί ολόκληρη η πόλη, μέσα η μοκρή Κωμόπολη αυτή, γιατί και ο Διομήθης ο Νόβας, ο οποίος είναι Νόβας, να ξέρετε ότι όλα τα ονόματα σε αυτό το βιβλίο, υπάρχει και ένα επίμετρο, είναι όλα συμβολικά, μερικά είναι τόσο δύσκολα. Η ερμηνεία τους που έχω βάλει ένα επίμετρο επίτηδες, γιατί καμιά φορά είναι και από τη μυθολογία ή από την ρωμαϊκή ιστορία. Ακόμα και ο Μέλλας, από το όνομα του ποταμού, είναι ο Μαύρος, γιατί είναι σκοτεινά τα νερά του. Ο Νόβας λοιπόν είναι ο ιδεολόγος, είναι ο ιδεολόγος πολιτικός. Υπάρχουν πάρα πολλοί και τέτοιοι, και αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Όμως κάποια στιγμή, όταν αρχίζει και σιγά σιγά συσπυρώνονται οι διάφορες ομάδες, οι διάφορες παρατάξεις ανάμεσα στους δύο, γιατί η Μάγδα κάποια στιγμή στο βιβλίο θα δείτε ότι ξανεβαίνει και διεκδικεί και αυτή δάφνες πάλι πολιτικές, παρόλο που δεν μπορούσε να βγει δήμαρχος το 49, η πρώτη δήμαρχος ήταν το 52 στην Κέρκυρα. Έπεσε ερώτηση χτες αυτό. Εντελώς τυχαία. Ναι. Άλλες κοινωνίες εκεί πέρα, ναι. Και πώς το λένε. Λοιπόν, αλλά όμως προσπαθεί αυτή και έχει απίστευτο έρισμα και κάποια στιγμή πολλώνεται τόσο πολύ η κατάσταση και ο Νόβας κάνει και το λάθος να αφήσει λίγο τα πράγματα να κυλήσουν μόνα τους. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Και έτσι τώρα θα διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα που δείχνει πόσο πολύ έχει πολλωθεί η κατάσταση που μοιάζει κυριολεκτικά με ένα πεδίο μάχης. Ναι. Κάτσε, όχι αυτό. Ναι, αυτό είναι, ναι. Ο κόσμος είχε ανοίξει διάπλατα τα αυτιά και τα μάτια για να χυθεί μέσα ο φανατισμός. Χωρίς να το καταλάβουν καλά-καλά, έσπαγαν μόνοι τους κάθε οχύρωση που είχαν χτίσει τόσα χρόνια με τη λογική. Δύο στρατόπεδα είχαν χτιστεί στη μέση μιας παραδεισένιας πεδιάδας, με ένα σωρό πράσινες κορώνες γύρω της. Στη μέση κυλούσε ένα σκοτεινό χήμαρος, ήρεμος και μοχθηρός σαν τον αχαίροντα.
Οι παρευρισκόμενοι ζητοκράβγαζαν, γιούχαραν, πένευαν και κατακεράβλωναν, γοητευμένοι που οι δυο στρατοί τους διεκδικούσαν, που τους έδιναν το περήφανο δικαίωμα της επιλογής. Ένιωθαν ανώτεροι που μπορούσαν να διαλέξουν και ευγνώμονες που τους διάλεγαν εκείνους τους ίδιους. Οι στρατηγοί, ψηλά στις επάλξεις των πύργων, από όπου επόπτευαν τον κάμπο από κάτω, ήξεραν ότι ο άνθρωπος σκίζει τους ουρανούς για να βρει μια γωνιά. Πίνει τα ριάκια της πυθούς και καταβροχθίζει τα μήλα που του δίνουν για να μπορεί να πει ότι ανήκει σε μια ομάδα, να νιώθει την ασφάλεια της αγέλης. Ήξεραν ότι αρκούσε να συρθούν από τα ψηλά κλαδιά του δέντρου της γνώσης και να υπνοτίσουν τους ανθρώπους, να τους γλύψουν τα αυτιά με τη μακριά διχαλωτή τους γλώσσα και να σκάψουν μέσα στην καρδιά τους για να φυτέψουν δύο μικρούς, σκούρους σπόρους, την έρηδα και την κόρη της, τη βία. Ένα σύννεφο εισχωρούσε από τους κανθούς των ματιών των ανθρώπων. Έβρισκε κάτι βαθιά κρυμμένο και ορμούσε πάνω του για να τον ντύσει με τις νεφελώδεις αναθυμιάσεις του. Ήταν οι εμπάθειες, οι κακοήθειες, οι δυσαρέσκειες, οι λησμονημένες αγάπες, οι περιφρονημένοι έρωτες, τα αποθυμένα και οι καταπιεσμένες επιθυμίες, η φιλαρχία και η δίψα για επιβολή. Και πάνω απ' όλα, εστεμένη βασίλισσα των συναισθημάτων, ενδεδειμένη των μανδύα της, όπου η πορφύρα αχνόφεγγε μέσα από τους καπνούς, ήταν η Ζήλια. Τι ωραία ανάγνωση, θα πω. Ευχαριστώ. Σε αυτό το απόσπασμα υπάρχει και η αγαπημένη μου λέξη στην ελληνική γλώσσα. Έχετε καταλάβει ότι αγαπώ πάρα πολύ τη γλώσσα. Είναι ο κανθός. Είναι αυτό που λέει, ένα σύννεφο εισχωρήσε από τους κανθούς των ματιών των ανθρώπων. Ο κανθός είναι, το ξέρουν, νομίζω μπορεί να είναι μακηγέ αυτή τη λέξη, είναι η γωνία που κάνουν τα μάτια. Συνήθως λέμε η άκρη του ματιού. Είναι η άκρη του ματιού, είτε είναι ο εξωτερικός κανθός και εσωτερικός. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, αυτή η λέξη μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι τουλάχιστον 4.000 λέξεων, 4.000 χρόνων. Ναι. Λοιπόν, γενικά η Αρκαδία επελέγει όχι μόνο επειδή είναι η πατρίδα μου και επειδή ήξερα να την περιγράψω καλύτερα. Ομολογώ ότι τα Κύθερα ήταν λίγο πιο δύσκολο. Είναι το αγαπημένο μου νησί, δεν ξέρω αν έχετε πάει. Είναι ένα συγκλονιστικό μέρος που είναι στο πρώτο μου βιβλίο. Και φέτος θα γίνει λίγο πανικός, γιατί λόγω της σειράς θα πάει πολύ κόσμο να τα δει. Αλλά την Αρκαδία την επέλεξα γιατί είναι ένα ιδεώδες. Έχει το ιδεώδες, το αρκαδικό ιδεώδες, το οποίο είναι παγκοσμίω στη λογοτεχνία. Φανταστείτε ήδη από την ρωμαϊκή εποχή το αρκαδικό ιδεώδες του βοκολισμού, του ποιμενισμού, της ήρεμης ζωής υπήρχε. Και για μένα ήταν ο κατάλληλος συμβολισμός για να δείξω πώς ένα υπέροχο τοπίο μπορεί να είναι τόσο μαγικό και φαντασμαγωγικό και ταυτόχρονα στην οργανωμένη κοινωνία να επικρατεί τέτοια διαμάχη, τέτοιο μίσος. Δηλαδή, σε αντιδιαστολή με την ομορφιά της φύσης, οι άνθρωποι να μην μπορούν να ενσταλάξουν στον ίδιο τον εαυτό τους, αλλά και στους άλλους, αυτή την αγάπη γι' αυτό. Και έτσι τι κάνουν, προτιμούν να αλληλοξοντώνονται. Προτιμούν το δικό τους καλό αντί για το κοινό καλό και αντί να δουν τη βία και τα δεινά και το διχασμό που έρχεται, κλείνουν τα μάτια και παραδίνονται αμαχητοί στη διαμάχη. Ο Ιερός Αυγουστίνος της Καθολικής Εκκλησίας έλεγε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το μίσος είναι σαν να πίνεις εσύ δηλητήριο και να περιμένεις να πεθάνει ο άλλος, μα εσύ παίρνεις το φαρμάκι μέσα σου. Και σκεφτείτε πόσες εθνικές τραγωδίες θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί αν οι άνθρωποι είχαν δώσει τόπο είτε στην οργή είτε στα προσωπικά τους συμφέροντα και είχαν δει λιγάκι με πιο ανοιχτό βλέμμα. Ίσως έχετε ακούσει τον Δημήτριο Βικέλα, ο οποίος ήταν συγγραφέας πριν 130-140 χρόνια και ήταν και ο πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Ακούστε τι έλεγε, τώρα μιλάμε το 1890 περίπου. Ο φατριασμός, το κόμμα, ιδού το μέγα εθνικό μας ελάττωμα. Σε μια πόλη της Ευρώπης, ένας περαστικός Έλληνας ρώτησε τον Έλληνα πρόξενο: «Είστε και εδώ διαιρεμένοι σε κόμματα?» «Ατυχώς ναι», αποκρίθηκε ο πρόξενος. «Πόσα κόμματα?» «Δύο». «Α, και είστε πολλοί εδώ?» «Είμαστε δύο όλοι και όλοι». Αληθινή ιστορία.
Οπότε πώς μπορεί να αποφευχθεί όλο αυτό κατά τη γνώμη μου? Να δώσουμε έμφαση στη σύνθεση και όχι στο διχασμό. Να αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του άλλου στο να είναι διαφορετικός. Η συμπερίληψη, μια λέξη η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική τα τελευταία χρόνια και δεν είναι τυχαία σημαντική. Να αναλογιστούμε τα πράγματα που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν. Το ποτάμι των χιλίων τυφλών δεν είναι το ποτάμι που χωρίζει τους ανθρώπους στα δύο, γιατί φανταστείτε ότι η Μεζανή θα είναι κάπως όπως στη Φλόρινα, δηλαδή περνάει ένα πολύ ωραίο ποτάμι ακριβώς στη μέση. Δεν είναι μια γειτονιά εναντίον της άλλης γειτονιάς, όπως το βλέπουν αυτοί τελικά οι ίδιοι κάτοικοι, όπως το βιώνουν στο βιβλίο. Αντιθέτως, για μένα είναι το ποτάμι το οποίο θα μπορούσε να τους οδηγήσει όλους μαζί σε μια σύμπλευση, σε μια συμπόρευση, σε μια θάλασσα, σε μια λίμνη αλληλεγγύης. Το βιβλίο τελειώνει με μια πικρή κάθαρση και μια αχνή αισιοδοξία, με την πεποίθηση ότι αν οι άνθρωποι δουν λογικά και εξάστερα, θα δουν ότι ο μόνος δρόμος που οδηγεί σε αυτή τη θάλασσα της ηρεμίας, που σας έλεγα, είναι η σύμπνοια. Και για να τελειώσω, συνήθως τελειώνω με αυτή την φράση που είπατε πριν, το ούτε συνέχθην αλλά συμφίλην έφην, θα τελειώσω με μια άλλη φράση. Το βιβλίο για μένα αυτό, και γι' αυτό το λόγο το έγραψα, είναι ένα βιβλίο που βασιλεύει ο θάνατος. Δεν είναι ευχάριστο βιβλίο, σας το λέω. Όμως, κατά βάση, ψάλλει την αγάπη της ζωής και την τιμή του ανθρώπου. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από τα όσα υπόθηκαν ως τώρα, νομίζω ότι έγινε κατανοητό ότι ο συγγραφέας δημιουργεί κάποια επίπεδα μετακύλησης των παιχνιδιών της εξουσίας από το επίπεδο το κοινωνικό, από το επίπεδο το πολιτικό, στο κοινωνικό και εν τέλει στο προσωπικό. Γιατί στην πραγματικότητα οι μεγαλύτεροι εμφύλοι γίνονται μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ των διαπροσωπικών σχέσεων των ανθρώπων. Οπότε τα περιγράφει όλα αυτά εξαιρετικά γλαφυρά, εξαιρετικά συμβολικά. Η τυφλότητα που πραγματικά τα αρνητικά συναισθήματα, το μίσος, είναι μια τύφλωση για τον άνθρωπο. Και έτσι ο άνθρωπος πηγαίνει χωρίς να βλέπει και χωρίς να έχει στόχο, οδηγούμενος μόνο από τα κακά του συναισθήματα. Και από το τελευταίο κομμάτι που διάβασε αριστουργηματικά η κυρία Καπάτου, κράτησα την κορονίδα και τη βασίλισσα των συναισθημάτων, ντυμένη με την πορφύρα της, την ζήλια. Η ζήλια των ανθρώπων είναι πραγματικά, η αντιζηλία είναι και η απαρχή της διάστασης από τον άλλον. Όλα αυτά μέσα στο βιβλίο προφανώς έχουν σαν στόχο μία προσωπική αυτοδιαχείριση των συναισθημάτων μας σε μια κατεύθυνση που θα μας δημιουργήσει μία εσωτερική ομόνοια καταρχήν, μία εσωτερική γαλήνη και μία θεώρηση όλων των άλλων γύρω μας με την έννοια των συνανθρώπων που τους συναισθανόμαστε και τους νιώθουμε κομμάτια της ανθρωπότητας και του εαυτού μας. Όπως ακούσατε, η γλώσσα του κυρίου Δημάκη είναι πραγματικά απολαυστική, έχει εξαιρετική γραφή. Πολύ δύσκολα συναντάς τόσο ωραία ελληνικά, τόσο σημαντικές σημασιολογικές αποχρώσεις της λέξης, τόσο να αναδεικνύεται με τόσο ωραίο τρόπο η περιγραφή και η συναισθηματική κατάσταση με μια εξαιρετική γλωσσική αίσθηση, έτσι που αν, όπως λέει ο Λίτης, του κάθε δέντρου η φιλοσιά μιλάει τη δική της διάλεκτο, η διάλεκτος του κυρίου Δημάκη είναι ακριβώς η διάλεκτος της ανθρωπιάς, όπως είναι και το ήθος του, γιατί για μένα ο βαθύτερος λόγος που είμαι σήμερα εδώ είναι το ήθος αυτού του ανθρώπου που με εντυπωσίασε την πρώτη μας επικοινωνία, παρότι είναι ένας διάσημος άνθρωπος, έχει μια εξαιρετική οικειότητα, μια σεμνότητα απίστευτη. Και παρά το νερό της ηλικίας του βγάζει μία σοφία και μία περισυλλογή η οποία είναι μεταδοτική και πιστεύω ότι τη νιώθετε κι εσείς όλοι εδώ σήμερα και θεωρώ ότι εξελίσσεται πάρα πολύ ωραία αυτή η βραδιά. Όμως θα πρέπει να πάρετε κι εσείς τον λόγο, να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας εφόσον ο κύριος Δημάκης είναι διαθέσιμος να δώσει απαντήσεις και εξηγήσεις για πράγματα που σας ενδιαφέρουν και θέλετε να τον ρωτήσετε. Να παρακαλέσουμε για ένα μικρόφωνο φορητό, να κάνει κάποιος την αρχή. Οτιδήποτε. Λοιπόν,
Θέλουν πάρα πολύ να μιλήσουν, είναι βέβαιο. Να κάνω εγώ μια μικρή αρχή μέχρι να σκεφτείτε. Με προβλημάτισε καθώς το άκουγα, γιατί όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, τα αρνητικά, να ανήκουν σε μια γυναίκα. Και γιατί να μην ανήκουν σε έναν άντρα, γιατί να μην είναι ο δήμαρχος, γιατί να είναι η γυναίκα του δημάρχου. Κύριε Δημάκη, τι θα μας πείτε πάνω σε αυτό? Λοιπόν, αυτή η ερώτηση μου έχει ξαναγίνει και είναι πολύ εύλογη, εννοείται. Επειδή ο βασικός τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει τα θέματα της είναι μέσω της πειθούς, και επειδή πάνε και προστρέχουν σε αυτή οι γυναίκες που έχουν θέματα, πραγματικά το πρώτο, ας πούμε, εντάξει, μπορώ να το πω, δεν είναι τόσο μεγάλο πόλεμο, είναι η ενδοοικογενειακή βία της πρώτης γυναίκας. Ήταν πολύ πιο εύκολο εκείνη την εποχή. Και ακόμα και τώρα, μια γυναίκα να πάει σε μια άλλη γυναίκα, και είναι και πολύ πιο εύκολο να ακούσει τη συμβουλή μιας γυναίκας. Εννοείται ότι δεν την έχω φτιάξει σαν μια σαλόμη, μια μέγερα, μια μέδουσα, επειδή θεωρώ ότι είναι ίδιο των γυναικών να κάνουν αυτά τα πράγματα. Οι άντρες είναι ικανοί για ακόμα μεγαλύτερα εγκλήματα, εννοείται. Στο πρώτο μου βιβλίο ήταν ήταν κακός ένας άντρας. Στο δεύτερο ήταν μια γυναίκα. Στο τρίτο, αυτό που θα βγει το χειμώνα, που μάλλον θα λέγεται Ποσειδώνας, θα είναι πάλι άντρας. Οπότε τα έχω μοιρασμένα καλά, μην φοβάστε. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Η πρόεδρος στην αρχή μίλησε κάτι πιο πρακτικό εγώ. Μίλησα για κάποιες τεχνικές αποκτήσεις γνώσεων. Για πείτε μας πώς θα αποκτήσουμε χρήματα. Δεν ξέρω αν μπορεί. Όχι, τι, δεν μπορεί. Και κάτι να χρηματοποιηθεί. Κοιτάξτε, εγώ εδώ και λίγο καιρό έχω ξεκινήσει να κάνω μία ομιλία που πάω σε εταιρείες. Την έκανα πρώτα πέρυσι στην Κοζάνη, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο TEDx. Αυτές οι ομιλίες που σηκώνεσαι με ένα μικρόφωνο και μιλάς επί 18 λεπτά και πρέπει να το ξέρεις απ' έξω όλα. Ναι, λίγο δύσκολο. Λοιπόν, εκεί μίλησα, λοιπόν, είχα το ελεύθερο να σκεφτώ τι θα πω, τι πιο θέμα, και αποφάσισα να πω πώς αποκτάς γνώσεις και κατά βάση πώς διατηρείς τις γνώσεις. Γιατί είναι μια κλασική, δύο είναι κλασικές ερωτήσεις που μου κάνουν. Ήδη τη μία μου την κάνανε πριν μια ώρα. Τα ξέρεις όλα, ή όχι, σας τα λένε. Νομίζω ότι πολλοί απορείτε άμα μας τα λένε, γιατί εντάξει, είναι και ανθρώπινη καχυποψία, δεν μας λένε τίποτα, δεν με ρωτήσατε, σας το λέω εγώ, δεν μας λένε τίποτα. Εξάλλου, κάποιοι από εμάς, από τους τέσσερις, έχουμε και μακρά εμπειρία στα τηλεπαιχνίδια γνώσεων, οπότε δεν ήμασταν. Δηλαδή, εγώ προσωπικά έχω κερδίσει σε 10 διαφορετικά παιχνίδια, σε 5 διαφορετικά κανάλια, σε διάρκεια 20 ετών, ξέρω όλους τους παραγωγούς, όλους τους διευθυντές καναλιών, δηλαδή. Μακάρι να είχα τόσα πολλά μέσα. Δεν μας λένε τίποτα, γι' αυτό μας επέλεξαν. Και η άλλη ερώτηση κλασική είναι: OK, σε πιστεύω ότι δεν σας τα λένε. Πού τα ξέρετε όλα αυτά, πού τα θυμάστε όλα αυτά? Σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με τη μνήμη και έχει να κάνει με τη διατήρηση της μνήμης. Γιατί όλοι διαβάζουμε κάτι, όλοι βλέπουμε κάτι, αλλά δυστυχώς δεν μας μένει. Από μικρός, λοιπόν, επειδή αγαπούσα πάρα πολύ τη γνώση και επειδή εγώ έχω μεγαλώσει σε χαλεπούς προδιαδικτυακούς καιρούς, δεν είμαι και τόσο μικρός όσο μου λένε ότι φαίνομαι, μια χαρά τα έχω τα χρονάκια μου. Λοιπόν, δεν υπήρχε ίντερνετ, που σημαίνει ότι έπρεπε να βρίσκω εγώ τρόπους για να ανακαλύψω τη γνώση. Και έτσι έφτιαξα λοιπόν μια ομιλία όπου εξηγώ μερικούς από τους τρόπους, μερικοί από τους οποίους είναι πραγματικά αστείοι. Δηλαδή, έμαθα αγγλικά, αλλά στη μικρή Κομόπολη. Εγώ μεγάλωσα σε μια Κομόπολη, το Άστρος Κοινουρίας, αν ξέρετε, το οποίο έχει πει 4.000 κατοίκους. Τότε δεν υπήρχε. Μόνο αγγλικά είχαμε φροντιστήρια. Δεν υπήρχαν ούτε άλλες γλώσσες. Εγώ λατρεύω τις γλώσσες, που τις καταλάβατε. Δεν υπήρχαν στο σχολείο άλλες. Ούτε για να κάνω φροντιστήριο έπρεπε να πάω στο Ναύπλιο, στο Άργο, στην Τρίπολη. Και έτσι έλεγα, πού θα βρω ξένες λέξεις, κείμενα. Κοίταξα στο σπίτι και βρήκα στις οδηγίες χρήσης των ηλεκτρικών συσκευών. Παίρνεις, ας πούμε, ένα πλυντήριο και σου λέει, ξέρω εγώ, βάζετε τα βαμβακερά σε χαμηλή θερμοκρασία, στο τάδε πρόγραμμα, κλείνετε την πόρτα και πατάτε το κουμπί. Λοιπόν, πήγαινε μετά στα γαλλικά εγώ και έλεγα, βάζετε τα βαμβακερά, βρούμετε le coton, ξέρω εγώ. Μετά πήγαινα στα γερμανικά, τότε έκανα γαλλικά και γερμανικά, δεν είχα βάλει άλλες γλώσσες. Δηλαδή, πραγματικά σκέφτομαι κάποια στιγμή να ανεβάσω φωτογραφία, γιατί ακόμα τις έχουμε αυτές τις κάποια τέτοια, να ανεβάσω στα social μου που γράφω πραγματικά τις λέξεις. Και εξού το παράδοξο είναι ότι στα γαλλικά και στα γερμανικά πρώτα έμαθα την πρόπληση και μετά έμαθα τη λεξιάλογο. Απόψη, ξυκαλώδιο, αυτά είναι οι πρώτες λέξεις, ναι. Αλλά σιγά σιγά έμαθα πράγματα. Γιατί με δοκιμή και πλάνη μαθαίνεις. Επίσης, ας πούμε, πάλι θα σε μιλήσω για γλώσσες, γιατί
θα σας πω και, ας πούμε, και για ιστορία και όλα αυτά. Κάποια στιγμή, πάλι πριν το ίντερνετ, ήθελα να εκμεταλλεύομαι τον ελεύθερο χρόνο μου που ήταν πολύ περισσότερο τότε. Οπότε για να μαθαίνω λέξεις κυρίως, τις έγραφα σε χαρτάκια. Οπότε αντί να ακούω συνέχεια μουσική, την ώρα που περπατούσα, είχαν το χαρτάκι, τις κοίταγα και τις έλεγα από μέσα μου. Γιατί άμα τις έλεγα απ' έξω μου, θα λέγανε αυτός έχει τρελαθεί. Τότε δεν υπήρχαν και τα ακουστικά που τα μπορούσα να μιλάω στον δρόμο. Τότε δεν υπήρχαν. Το έκανα και όταν είχα μηχανάκι. Γιατί γενικά κινούμε πολύ με μηχανάκι. Τα έβαζα στην τσέπη μου και σε κάθε φανάρι, δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλά φανάρια, έβγαζα τη λέξη, τις λέξεις, τις κοίταγα πέντε και τις έλεγα τις επόμενες. Γιατί αυτό είναι μια απάντηση που δεν έχω χρόνο. Πάντα υπάρχει χρόνος. Εγώ μπορώ να ακούω podcast, αγαπώ πάρα πολύ τα podcast και ακούω, ακόμα και όταν πλένω τα πιάτα. Επειδή συγχαίρομαι να πλένω πιάτα, τουλάχιστον τα κάνω λίγο πιο ευχάριστο. Ή ας πούμε με ιστορία. Έχω πει ότι μαθαίνεις πολύ πιο εύκολα ιστορία αν ξέρεις γεωγραφία. Ας υποθέσουμε ότι ξέρω εγώ, θέλω να μάθουμε για τη μάχη της Πελαγωνίας που έγινε εδώ στην περιοχή σας, ξέρω εγώ, το 1959. Αν ξέρεις πού ήταν περίπου η Πελαγωνία, κάπου στο μοναστήρι ήταν νομίζω, πολύ πιο εύκολα θα σου μείνει ότι ήταν μια μάχη μεταξύ της Νίκαιας κτλ. Οπότε η γεωγραφία μπορεί να σε βοηθήσει στην ιστορία και τούμπαλιν. Μπορείς να μάθεις πιο εύκολα όρους, π.χ. της μαγειρικής, αν ξέρεις γαλλικά. Μπορείς να μάθεις πιο εύκολα να γράφεις πολύ ωραία email, επιχειρηματικά, ξέρω εγώ, αγγλικά ή ελληνικά, αν έχεις διαβάσει λογοτεχνία, γιατί έχεις ωραίο λεξιλόγιο. Πολλοί κόσμοι λέει, δεν μπορώ να γράψω τα πιο απλά πράγματα, γιατί δεν έχω λεξιλόγιο. Αν δεν έχεις ανοίξει ένα ρημάδι βιβλίο λογοτεχνίας, πώς θα σου μείνουν λέξεις, άμα δεν κοιτάς ομιλίες και όλα αυτά. Οπότε. Αυτή είναι κάποια από τους τρόπους. Ακούω πάρα πολλά podcast, βλέπω πάρα πολλά ντοκιμαντέρ, οπότε είναι οπτικό-ακουστικό. Δηλαδή θέλει πάντα ένα μείγμα. Αυτό που κάνει στον καθένα. Κάποιοι δεν είναι καθόλου οπτικοί τύποι. Μπορεί να είναι ακουστικοί όμως. Άλλοι είναι μόνο οπτικοί, να διαβάζουν. Και επίσης πολλές πηγές. Γιατί η μία πηγή επικαλύπτει και αλλιώς συμπληρώνει την άλλη. Και επίσης οι πολλές πηγές βοηθάνε στο ότι δεν είναι πλέον μονόπλευρη αυτή η γνώση και δεν πέφτει στην παγίδα των fake news, των ψευδών ειδήσεων. Γιατί ειδικά τώρα στο Ιντερνετ κυκλοφορούν ακόμα πιο πολλά ψεύτικα πράγματα. Διάφοροι δηλαδή λοιπόν τρόποι που μπορείς να. Κακά τα ψέματα. Θέλει να αγαπάς τη γνώση. Δηλαδή, καμιά φορά με ρωτάνε πώς θα μάθω εύκολα γαλλικά. Και σου λέω, μόνο να μαστρώσεις τον τέτοιο σου από κάτω. Δεν πρόκειται να μάθεις αγγλικά ή μια οποιαδήποτε γλώσσα ή οτιδήποτε άλλο, αν δεν κάτσεις να διαβάσεις. Γι' αυτό βοηθάει πάρα πολύ το πάθος. Τώρα, τι γίνεται άμα πρέπει να μάθεις κάτι το οποίο δεν σε αρέσει ιδιαίτερα. Παράδειγμα, μια επιμόρφωση στη δουλειά. Εκεί αυτό που λέω είναι ότι συνήθως βοηθάει να δεις τη γενικότερη εικόνα. Πώς θα σε προαγάγει αυτό το πράγμα ως άνθρωπο. Αν δεις ότι θα κάνεις ένα σεμινάριο το οποίο το θεωρείς πάρα πολύ βαρετό πάνω στο marketing, αλλά θα δεις πώς αυτό θα ωφελήσει τη δουλειά σου, τότε κάνεις λίγο την καρδιά σου πέτρα και εκεί, άμα χαλαρώσει κάποιος, μπορεί να δει πραγματικά ενδιαφέροντα πράγματα σε αυτό που θα διαβάσει και όχι εκ προημίου να πει τι βλακία είναι αυτό που θα κάνω τώρα. Πολλοί κόσμοι δηλαδή δεν έχει υπομονή όταν διαβάζει σε κάτι, ακόμα και στη λογοτεχνία. Πολλοί κόσμοι πλέον τώρα με το ίντερνετ δεν μπορεί να εστιάσει. Διαβάζει κάτι και το σταματάει, γιατί έχει μάθει την οθόνη. Πάντως, μας δίνεται πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα ότι για όλα μπορεί να έχουμε βελτίωση. Βελτίωση στην επικοινωνία μας, στη λεκτική μας εκφορά, στις επιδόσεις μας. Αρκεί να υπάρχει προθετικότητα, η καλή διάθεση και η επιμονή στην προσπάθεια. Και ιδίως η γλώσσα, που είναι ένα πάρα πολύ ευέλικτο εργαλείο και πάρα πολύ σημαντικό, καλλιεργείται απίστευτα. Μπορεί να έχει κάποιος εξαιρετικά αποτελέσματα και χαιρόμαστε που δίνετε αυτό το μήνυμα με πολλούς τρόπους. Αλλά δώσατε και ένα άλλο μήνυμα, κύριε Δημάκη. Είπατε ότι πλένετε μόνο σας τα πιάτα. Αυτό ήταν μια δήλωση διαθεσιμότητας, ελευθερίας προς το ακροατήριο. Ναι, τώρα να βγάλετε φωτογραφίες μου εδώ πέρα. Ναι. Όπως ήμουν προχθές στον Αρναούτογλου πριν λίγες μέρες και κάποια στιγμή με ρωτάει να του είσαι παντρεμένος, λέω όχι, είμαι Εργένης. Την ώρα που έπεσε η λέξη Εργένης, είχαν πάρει μια φωτογραφία από το Instagram μου που είμαι καλοκαίρι και χωρίς να φορά μπλούζα. Περιζήτητος και λέω, κοίτα Εργένης. Τώρα, μόνο το τηλέφωνο μου δεν βγάλανε. Λοιπόν, πολύ ωραία. Κάποια άλλη ερώτηση? Ναι, η κυρία εκεί. Λοιπόν, γιατί, πολύ εύλογη ερώτηση, την έχω απαντήσει αρκετές φορές, αλλά θα σας το πω γιατί είναι όντως. Λοιπόν, όταν έγινε η διαδικασία για να είμαστε στο Chase, εμένα με κάλεσαν επειδή με θυμόντουσαν από παλιότερες εκπομπές. Είχα παίξει στο Still Standing, αλλά εδώ και 20 χρόνια έπαιζα. Αυτό θυμόντουσαν μόνο.
Οπότε πήγα και μετά άρχισε η διαδικασία να πάρα πολλές ερωτήσεις γνώσεων, πέρασα σε αυτά τα τεστ, πολλές συνεντεύξεις και κάποια στιγμή, 7 άτομα μου πήραν συνέντευξη και δοκιμαστικό στην κάμερα. Ήμασταν 100 άτομα για να επιλέξουν τους πρώτους 4. Επειδή είχα δει το αγγλικό, είδα ότι οι chasers εκεί είχαν ονόματα ζώων. 2 από αυτούς. Και λέω, αν με ρωτήσουν στη συνέντευξη, γιατί κύριε Δημάκη θέλετε να γίνετε τόσο πολύ chaser, σκέφτηκα ότι αν έχω επιλέξει και ένα όνομα, θα δείξω ότι πόσο πραγματικά το ήθελα. Γιατί πραγματικά όταν κατάλαβα τι είναι αυτό το concept, τρελάθηκα. Και λέω, θέλω πολύ να είμαι σε αυτό. Δηλαδή να μεταπηδήσω από την πλευρά του παίκτη, δεν είμαι παρουσιαστής, αυτού του ρόλου που έχω. Και λέω, θα σκεφτώ ένα ζώο. Και έλεγα τώρα, ποιο ζώο να σκεφτώ, ποια ζώα μου αρέσουν. Μένα μου αρέσουν και οι σκύροι. Αλλά τώρα να λες, έχει το σκύρο, ήταν λίγο ξενέρωτο. Και έτσι λέω, ποιο ζώο είναι ξυπνό. Τα γεράκια είναι, θεωρούνται έξυπνα ζώα. Επίσης, λέμε σαΐνι. Σαΐνι, στα τουρκικά σημαίνει, σαΐν είναι το γεράκι. Λέμε ξεφτέρι. Ξεφτέρι είναι το γεράκι επίσης, το ξυπτέριον. Οπότε σκέφτηκα, βολεύει αυτό, είναι ένα ζώο το οποίο δεν είναι αλαζονικό όπως ο αϊτός, που είναι πολύ αλαζονικό, είναι βασιλικό. Το γεράκι νομίζω είναι λίγο έτσι πιο μαζεμένο, δηλαδή δεν βγάζει μια επιθετικότητα. Και ταυτόχρονα, αν με δείτε προφίλ... Είστε κούκλος. Έχω μία γερακίσια μύτη, ο οποίος ο μεγαλώνω γίνεται πιο γερακίσια. Επίσης, ο λόγος που σήμερα δεν είναι ο άντρας μου στην συνάντηση αυτή, είναι ότι ξαφνικά θυμήθηκε εγώ που το γεράκι μου έτρωγε τα περιστέρια. Όχι. Έχουμε και αρνητικούς συνειρμούς, όχι μόνο θετικούς. Ναι, έτσι. Και επίσης έχω πει ότι αν το τσέσκι με το καλό κρατήσει αρκετά χρόνια ακόμα, ας πούμε 10-15, τότε θα μπορεί να μετανομαστώ σε ο γεράκος. Λοιπόν, είστε πραγματικά ευφιέστατος. Το χιούμορ είναι ένα επίπεδο υψηλής νοημοσύνης, μια ένδειξη υψηλής νοημοσύνης. Είναι ευκαιρία λοιπόν να αξιοποιήσουμε αυτόν τον άνθρωπο, τον πολύτιμο, με ερωτήσεις που μας απασχολούν. Σας ακούμε. Η κυρία μπροστά, η κυρία Λέκα. Περιμένετε λίγο να σας φέρουμε το μικρόφωνο για να ακούσουν όλοι. Ναι. Και θα επανέλθουμε σε εσάς. Ναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι σχετικά με το πρώτο βιβλίο, το οποίο έχω διαβάσει, τις 17 κλωστές. Ο Καστελάνης είναι ένας δολοφόνος. Όμως εσείς μας τον περιγράφετε σαν έναν τίμιο και ηθικό άνθρωπο. Και θέλετε να μας περάσετε καλά μηνύματα γι' αυτόν. Και έπιασα τον εαυτό μου όταν με ρώτησαν ποια είναι η υπόθεση αυτού του βιβλίου, να διηγούμε ότι είναι ένας άψογος άνθρωπος, ένας ηθικός, τίμιος, από καλή οικογένεια, εργατικός. Και λέω, τι λέω, μιλάω για ένα δολοφόνο. Για ποιο λόγο θέλετε να μας βγάλετε τα καλά αυτού του ανθρώπου και όχι ένα βιβλίο που θα είχε μόνο δυστυχία? Λοιπόν, θα δείτε, το έχετε διαβάσει το βιβλίο. Ωραία. Οπότε θα δείτε ότι, ευχαριστώ για την ερώτηση, ότι ποτέ δεν του δίνω σύγχρονο χάρτη. Ακόμα και την τελευταία σκηνή, δεν θέλω να την πω, ας πούμε, γιατί δεν το έχει διαβάσει. Ποτέ δεν τον αγιοποιώ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε με τις καλύτερες προθέσεις. Ήταν όντως ένας καλός άνθρωπος. Ήταν ένας πολύ ανασφαλής άνθρωπος που φαίνεται πάρα πολύ έντονο και είχε κάποιες ψυχικές διαταραχές. Οι οποίες και αυτές φαίνονται, δεν τις ονομάζουμε, γιατί ούτε εκείνος μπορούσε να τις ονοματίσει. Παρ' όλα αυτά, η συνεχιζόμενη αδικία τον έκανε να απασφαλίσει. Δεν του δίνω ποτέ, δεν τον αγιοποιώ, δεν τον ηρωοποιώ. Αλλά δεν τον δαιμονοποιώ, γιατί δεν τον δαιμονοποίησε ούτε η Κυθραϊκή κοινωνία. Σας πληροφορώ ότι στη σειρά πήραν μέρος 600 άτομα, μεταξύ των οποίων ήταν πολλές κυρίες 80 χρονών, οι οποίες έρχονταν και μου λέγανε: «Σε ευχαριστούμε που μιλήσες για τα πεθαμένα μας, γιατί μιλάω πάρα πολύ για τα θύματα». Αντί να πούνε: «Εξύψωσε το δολοφόνο της προγιαγιάς μας». Φανταστείτε πόσο παλιά ιστορία είναι. Οπότε και στην ίδια την κοινωνία των Κυθύρων δεν έχει δαιμονοποιηθεί. Αντιθέτως, θεωρεί ότι έχει αδικηθεί. Παρ' όλα αυτά, δεν πάβει να κάνει ένα από τα ιδεχθέστερα εγκλήματα όλων των εποχών στην Ελλάδα. Εν καιρό ειρήνης, βασικά είναι το πιο μεγάλο έγκλημα που έχει γίνει ποτέ. Οπότε αποφάσισα, δεν θα του δώσω συγχωρό χάρτη. Όντως, πολλοί αναγνώστες τον πονάνε. Όμως, εγώ προσωπικά και στη σειρά, νομίζω, φάνηκε σε μεγάλο βαθμό, γιατί και εγώ δεν είχα απόλυτο έλεγχο σε αυτό, ότι στο τέλος γίνεται ένα τέρας. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι κράτησα ίσες αποστάσεις και σας λέω, οι ίδιοι κάποια στιγμή υπέγραφα
βιβλία, όπως τα υπογράψα και μετά σε εσάς, όποιον θέλει. Και όπως ήμουν συγκεκριμένος, έχετε μια, ακούω μια φωνή. Γεια σας, είμαι συγγενής του Καστελάνη. Και λέω, όχι τώρα, έχω ένα φαύρο ήδη. Και τι γράφεις για τον προπάπου μου, ξέρω ότι ήταν αυτός. Και σηκώνω έτσι λίγο έτσι, φοβισμένος και μου λέει, τι υπέροχο βιβλίο είναι, ελάτε να σας δείξω πού ήταν το σπίτι του. Λοιπόν. Και πήγε μου έδειξε το σπίτι που μεγάλωσε, που είναι, τώρα είναι γκρεμισμένο. Και σίγουρα η προστιθέμενη αξία, ας πούμε, ενός βιβλίου είναι το να αναδείξει και την αιτιολογία που συμβαίνει κάτι. Είναι η ανθρώπινη πλευρά, η ερμηνεία. Και λειτουργεί νομίζω και στην κατεύθυνση της πρόληψης. Έτσι, ναι, μα εκεί εστίασα. Αλλιώς θα μπορούσα να έκανα ένα αστυνομικό βιβλίο που θα έλεγε απλά ένας για κάποιο λόγο απασφάλισε και πήγε σκότωσε αθώους ανθρώπους. Αλλά ήθελα να δείξω και εκεί πάλι η κοινωνία πώς μπορεί να καταστρέψει και να δημιουργήσει ίδια τέρατα. Ευχαριστούμε. Πολύ άλλο ερώτημα. Κυρία πάλι που ρώτησε, αν υπάρχει κάποια άλλη κυρία, κάποιο άλλο κύριο. Ναι. Η κυρία Σαλβαρίνα. Ναι, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είπατε γενικά για τη λογοτεχνία. Εάν καταλάβαμε ότι όλος αυτός ο πλούτος της γλώσσας οφείλει στο ότι έχετε διαβάσει, είστε στις θετικές επιστήμες και έχετε διαβάσει πολλούς αρχαίους συγγραφείς, αν θέλετε να μας αναφέρετε, αν έχετε αγάπη για κάποιους συγκεκριμένα Έλληνες συγγραφείς ή ξένους. Ναι. Μακράν ο αγαπημένος μου συγγραφέας είναι ο Καζαντζάκης. Άρχισα να διαβάζω γύρω στα 18 και δεν μου αρέσουν όλα τα βιβλία του. Ας πούμε, ο Ζορμπάς δεν είναι από τα αγαπημένα μου βιβλία, το λέω. Ούτε ασκητική μου αρέσει ιδιαίτερα. Όμως ο Χριστός και να σταυρώνεται. Κι όμως. Και την έχω κάνει επιμέλεια. Ναι, την έχω κάνει επιμέλεια όταν δούλευα στο Καζαντζάκη. Μ' αρέσει, αλλά μου φαίνεται λίγο επαναλαμβανόμενη. Για μένα το ερώτερο βιβλίο όλων των εποχών είναι «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται», που πάλι έχει να κάνει με την κοινωνία σε μεγάλο βαθμό. Είναι μεγάλο ευτύχημα για μένα ότι πριν περίπου 7-8 χρόνια δούλευα για τις εκδόσεις Καζαντζάκη και μετέφρασα τα δύο βιβλία και έκανα επιμέλεια. Όταν, άμα αναλογιστείτε ότι το 2000, περίπου 2000, έδινα μια συνέντευξη για ένα μεταπτυχιακό μετάφρασης και με ρωτήσανε ποιο συγγραφέα θέλετε να μεταφράσετε και λέω του Καζαντζάκη. Με ρώτησαν για ποιο λόγο, που να φανταζόμουν μετά από περίπου 20 χρόνια θα το έκανα, αλλά και για τον επίσημο οργανισμό. Αγαπώ πάρα πολύ επίσης το Βυζρινό. Γενικά αγαπώ τους ψυχογράφους. Δηλαδή προσπαθώ, δεν ξέρω που δεν θα φτάσω ποτέ, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το ψυχογράφημα. Από ξένους, νομίζω μακράν αγαπημένος μου είναι ο Στέφαν Τσβάιχ. Γιατί και εκείνος κάνει αυτό. Εννοείται όταν ήμουν μικρός, αγαπούσα πάρα πολύ την Άγκαθα Κρίστη, οπότε είναι και η αγάπη μου για το αστυνομικό, και τον Ιούλιο Βέρν. Εκείνη η αγάπη μου για τα ταξίδια, την εξερεύνηση. Πάρα πολύ εννοείται άλλοι λογοτέχνες. Από Έλληνας μου αρέσει πολύ ο Καραγάτσης. Κάκαβη. Μένα μου αρέσει γενικά και το ηθογραφία. Πολλοί λένε ότι έχω ηθογραφικά στοιχεία στα βιβλία μου. Και ενώ στην αρχή όταν μου το λέγανε, με πείραζε, γιατί έλεγα αυτό δηλαδή, γιατί είναι η παλιατζούρα δηλαδή. Αλλά αντιθέτως τελικά κατάλαβα πώς το εννοούσαν, γιατί όντως έχω ηθογραφικά στοιχεία και ίσως και οι καταβολές μου έχουν να κάνουν με αυτό. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Και η κυρία που ξαναρώτησε, ναι. Κοιτάξτε, στο πρώτο βιβλίο, θα πω πρώτα και το πρώτο βιβλίο. Το πρώτο βιβλίο, 17 κλωσσές, είναι μια αληθινή ιστορία. Παρ' όλα αυτά, πολύ βασικοί χαρακτήρες. Έχει δει κάποιος τη σειρά? Ναι, ωραία, κάποιοι την έχετε δει. Η Άννα και η Ρόζα, οι βασικές πρωταγωνίστρες, δεν υπήρξαν ποτέ. Είναι από το μυαλό μου. Και είναι αστείο, ας πούμε, που κάποια στιγμή οι ηθοποιοί στα κύθρα με ρωτάγανε, τι απέγινα εγώ? Τι λέω, τι εννοείς απέγινες? Τι απέγινα, μου λέγανε τα κορίτσια στην πραγματικότητα. Μα λέω, δεν έζησες ποτέ, εγώ σε έφτιαξα και είχαν ξενερώσει. Λοιπόν, στο δεύτερο βιβλίο όμως, αυτό που αναλύσαμε σήμερα, είναι όλο μυθοπλασία. Ομολογώ ότι δεν υπάρχει σχεδόν καμία σκηνή, ούτε αυτοβιογραφική, ούτε κάποιοι άνθρωποι. Στο τρίτο βιβλίο όμως, αυτό που θα βγει του χρόνου, είναι τίγκα. Έχει ανθρώπους συγκεκριμένους στο δικό μου περίγυρο,
που έχω βασίσει ανθρώπους, έχει και αρκετά δικά μου. Είναι το πρωτομαδικό βιβλίο που έχει αρκετά δικά μου χαρακτηριστικά, όχι αναγκαστικά σε έναν χαρακτήρα, μερικά είναι και μοιρασμένα. Ναι, δηλαδή νομίζω τώρα άρχισε να με γοητεύει να βάζω υπαρκτούς χαρακτήρες. Προς το παρόν ίσως μου άρεσε να τους φτιάχνω από την αρχή. Αλλά ας πούμε, η έμπνευσή μου μπορεί να είναι εντελώς τυχαία. Δηλαδή, από τις πρώτες λέξεις αυτού του βιβλίου, όχι αυτού του βιβλίου, του επόμενου μου, γράφτηκαν σε ένα καράβι. Αυτό το βιβλίο τελείωσε σε ένα καράβι. Από τη Φολέγανδρο στον Πειραιά. Οι πρώτες λέξεις του επόμενου βιβλίου μου ξεκίνησαν στην Ιθάκη, στο πλοίο για την Ιθάκη, και συνεχίστηκαν μετά στη Καβάλα Λίμνο. Γενικά πάω σε πολλά νησιά. Και κάποια στιγμή γράφω ένα χαρακτήρα, ήταν οι πρώτες σελίδες, και λέω, πώς να είναι αυτός ο χαρακτήρας. Και κοιτάω μπροστά μου και ήταν ένας μπαμπάς με τη γυναίκα του και με μια μαμά και δύο παιδάκια. Και λέω, αυτός είναι. Και άρχισα να το περιγράφω κανονικότατα. Και το πιο τρελό που μου έχει συμβεί και πραγματικά και συγκινήθηκα, στο επόμενο βιβλίο μου πάλι, αυτό που θα βγει του χρόνου, εγώ γράφω πολύ συχνά σε καφέ και σε πάρκα. Παίρνω το καφέ μου και γράφω με ακουστικά και γράφω. Και μεταφράζω, γενικά μου αρέσει να είμαι έξω. Πού να μείνει χρόνος να παντρευτείτε έτσι, όμως. Έλαντε. Έλαντε. Εκτός αν είναι και μια τσελιγκοπούλα. Θα βρούμε. Και είμαι λοιπόν σε ένα καφέ και την χάνει να γράφω εκείνη τη στιγμή μία σκηνή χωρισμού των πρωταγωνιστών. Και όπως κάθομαι μπροστά μου, ακριβώς απέναντι, είμαι στην πλατεία που είναι η παλιά βουλή, στη Σταδίου. Άμα έχετε πάει, έχει δύο αγάλματα του Δηληγιάννη που δολοφονήθηκε στα σκαλοπάτια και από πίσω του Τρικούπη. Εγώ έχω τον Δηληγιάννη απέναντι. Δεν τον πολυχωνεύω από την αλήθεια, αν και είναι ντόπιος. Αυτός είναι από την. Από τα Λαγκάδια, Αγκαδίας. Και είναι μπροστά μου στα τρία μέτρα ένα νεαρό ζευγάρι, είναι ξεκάθαρο ότι είναι ζευγάρι. Ήμουν με τα ακουστικά. Δεν έβγαλα ποτέ γιατί δεν ήθελα να ακούσω τι λένε. Ένιωθα ότι θα μπω στην ιδιωτική του σφαίρα. Και όπως παρατηρώ, συνειδητοποιώ ότι χωρίζουν. Τις λέει κάτι, κοιτάνε μόνο μπροστά, δεν κοιτούνται μεταξύ τους. Και έβλεπες ότι αυτή άρχισε να δακρύζει. Εκείνος έλεγε μαζεμένος τα πράγματα. Εκείνη τα άκουγε, μία μίλαγε, μία δεν εξεράγει ποτέ. Και κάποια στιγμή έκανε ένα συγκλονιστικό πράγμα αυτό. Έχω το κάνει. Όπως καθόταν αμήχανος, ήταν ξεκάθαρο ότι δεν μιλάγανε για το σινεμά που δεν θα πάνε, γιατί πραγματικά δεν τα έβγαλα, χωρίζανε. Και όπως καθόντουσαν, αυτός όπως και έκανε αυτό. Όπως κάνουμε έτσι, έκανε αυτό. Και λέω την πυροβολή αυτή τη στιγμή. Χωρίς να το καταλαβαίνει. Αυτή όλη η σκηνή πήγε ακριβώς έτσι περιέγραψε το χωρισμό. Δηλαδή θέλω να πω ότι πολλές φορές είναι θέμα παρατήρησης. Ναι. Αυτή είναι και η μεγάλη γοητεία του να είσαι συγγραφέας, έτσι ότι δημιουργείς πλάθεις χαρακτήρες. Είναι σαν να φτιάχνεις ανθρώπους. Έτσι, ένας συγγραφέας φτιάχνει εκατοντάδες ανθρώπους, τους δίνει την μορφή που επιθυμεί και το τέλος και την πορεία που ο ίδιος επιλέγει. Είναι κάτι κοντά στον πλάστη. Οπότε, ναι, βεβαίως. Όχι, δεν το έχω το τέλος. Στις 17 κλωσές είχα μια αληθινή ιστορία. Όμως εκεί ήταν πιο δύσκολο, γιατί όταν έπρεπε να τσεκάρω, να διασταυρώσω τις πηγές μου, πήγα μέχρι και στα αρχεία της Βουλής των Ελλήνων για να βρω εφημερίδες του 1909, γιατί είναι πάρα πολύ παλιό. Δεν βρήκα πάρα πολλά πράγματα, αλλά βρήκα μια συγκλονιστική λεπτομέρεια, η οποία έχει να κάνει με τη μητέρα του. Οπότε, και βρήκα και μάλιστα και ένα κομμάτι το οποίο είναι ο ρόλος μου, γιατί μπορεί να μην είδατε όσοι είδατε τη σειρά. Παίζω και εγώ εκεί και παίζω ένα ρόλο που λέει κάποια λόγια τα οποία τα έγραψε ένας δημοσιογράφος το 1909. Ήταν πολύ συγκινητικό να παίζω ένα τέτοιο ρόλο. Οπότε, επίσης, έχει να κάνει και με την εποχή. Το 1909 ήταν μια πολύ δύσκολη εποχή, γιατί η Τακίθρα δεν είναι η Κέρκυρα που την ξέρουμε από τον Θεοτόκη, ξέρω εγώ. Δεν είναι η Ζάκυνθος του Ξενόπουλου ή Κρήτη του Καζαντζάκη. Δεν ξέρουμε τίποτα πώς ήταν τα κύθρα εκείνη την εποχή. Εδώ δεν ξέρανε οι ντόπιοι πολλά πράγματα, πιστέψτε με. Οπότε έπρεπε να κάνω έρευνα τι φοράγανε, πώς μιλούσανε, τι έτρωγαν, τι καλλιεργούσαν, πώς ήταν οι χωροί τους και όλα αυτά. Στην Αρκαδία ήταν πολύ πιο εύκολα γιατί δεν χρειαζόταν. Έβλεπα τις φωτογραφίες της γιαγιάς μου και ήξερα τι φορούσαν ο μέσος άνθρωπος εκείνη την εποχή. Οπότε έχει να κάνει με το ποιο είναι το θέμα. Το πρώτο βιβλίο έκανε 17 μήνες να το γράψω, αλλά με τις υπόλοιπες δουλειές μου εννοείται, γιατί δεν είμαι full-time συγγραφέας. Δεν νομίζω να υπάρχει κανένας full-time συγγραφέας, δεν ζεις με αυτό το πράγμα. Το δεύτερο έκανε 11 μήνες. Με τις διορθώσεις εννοείται 17 μήνες. Το τρίτο βιβλίο μου πήρε 8 μήνες. Ομοιώνεται το
όλο και μειώνεται, ναι. Στο τρίτο βιβλίο, που είναι ένα φιλοσοφικό θεολογικό θρίλερ, εκεί έπρεπε να κάνω άλλη έρευνα, γιατί είναι στο σήμερα, είναι στην Ιθάκη. Εκεί έπρεπε να κάνω έρευνα στη φιλοσοφία. Οπότε δεν. Γιατί τα ρούχα τίποτα. Έβαζα ρούχα που φοράμε όλοι μας, ξέρω εγώ. Οπότε αλλάζει. Ευχαριστούμε πολύ. Και μία τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει να κλείσουμε, να ολοκληρώσουμε, ώστε να έχετε και την ευκαιρία να έρθετε σε επαφή άμεσα προσωπικά με τον κύριο Δημάκη. Ναι, σας ακούμε. Θες να ρωτήσεις. Συγγνώμη, για την. Για την ηθική. Ναι. Η ηθική, ο Αριστοτέλης λέει ότι η ηθική είναι αυτή που μπορεί να ξεχωρίσει τον άνθρωπο από το ζώο. Και η ηθική για μένα καλώς υπάρχει, είτε είναι, έχει επιβληθεί σε εισαγωγικά από την κοινωνία, είτε από την εκκλησία, γιατί βάζει κάποια όρια, γιατί χωρίς από αυτά τα όρια ο άνθρωπος αποκτηνώνεται, εννοείται. Το θέμα είναι όταν είναι πάρα πολύ κοντόφθαλμος ο τρόπος με τον οποίο βλέπεις την ηθική. Δηλαδή, φανταστείτε, και εσείς ζήσετε σε μια μικρή κοινωνία, πόσοι άνθρωποι έμειναν ανήπαντροι, μόνο και μόνο για να παντρέψουν τις αδερφές τους. Και ότι και αν έκαναν το ανοσιούργημα να παντρευτούν αυτοί πρώτοι, τότε τους καταδίκαζε όλη η κοινωνία. Πάρα πολλά πράγματα έχουν γίνει. Μια γυναίκα που γάνει μόνη της παιδί. Θεωρείται ανήθικο ακόμα για πολύ κόσμο. Δηλαδή, ποιος θα βάλει φρένο στη ζωή του ανθρώπου. Εγώ θεωρώ ότι η ηθική είναι οτιδήποτε, ότι η ηθική καλώς υπάρχει, όμως δεν πρέπει ποτέ η επιβληθήσα ηθική να καταπιέζει, να καταναδυναστεύει τον άνθρωπο. Οπότε θεωρώ ότι και στο πρώτο βιβλίο κυρίως και σε αυτό, θεωρώ ότι ο άνθρωπος πρέπει να ζει τη ζωή του όπως εκείνος επιθυμεί, με μια πολύ πολύ βασική προϋπόθεση, να μην καταπιέζει και να μην προσβάλλει τον δίπλα του, για να τον βλάπτει ακόμα καλύτερα. Οπότε εννοείται ότι έχουμε την αυτενέργεια, να υπάρχει ελεύθερη βούληση, χωρίς όμως αυτή να στρέφεται ενάντια στους άλλους. Άμα θέλω εγώ να πάω να ζήσω σε ερημίτης σε ένα βουνό, δεν χρειάζεται να πει κάποιος τρελάθηκε. Άμα θέλω να κάνω παιδί μόνος μου, να μην υπάρχει κανένας. Αν όμως εγώ θέλω να κάνω bullying στον κόσμο, γιατί εγώ αισθάνομαι καλά, τότε αυτό δεν είναι. Αυτή η προσωπική ηθική είναι εντελώς νοθευμένη. Επίσης, παίρνοντας το ρόλο του Γερακιού και εγώ, να πω ότι ετυμολογικά η ηθική είναι από το έθος, έτσι, από τη συνήθεια. Είναι κάτι που συνηθίζεται μια συγκεκριμένη περίοδο. Κάτι που είναι ηθικό σήμερα, δεν θα είναι, ίσως να μην είναι ηθικό αύριο. Κάποια πράγματα που ήταν ηθικά κάποτε, πλέον δεν ανήκουν στο κομμάτι της ηθικής δεοντολογίας. Επομένως, είναι κάτι που αλλάζει και μιλάμε πάντα για την τρέχουσα ηθική, πάντα με το κριτήριο αυτό που έθεσε και ο κύριος Δημάκης, της υποστήριξης της κοινωνίας και της ζωής μας μέσα σε αυτήν. Ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, νομίζω, ζήτησε τον λόγο. Θέλει να κάνει ένα ερώτημα. Μήπως το μικρόφωνο μπορούμε να το έχουμε. Ναι. Περιμένετε λίγο να πάρουμε το μικρόφωνο για να ακούγεστε και να καταγράφετε κιόλας, δεν πειράζει. Και θα είστε ο τελευταίος που θα ρωτήσει. Μια προτροπή προς τον κύριο Δημάκη, λέω, να παρατηρήσει καλά και εμείς έχουμε ενδιαφέρον και να τον προτρέψουμε να γράψει κάτι και για τη Φλόρινα, να μείνει. γιατί είναι και εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε σε οτιδήποτε, αρκεί επίσης, να το κάνει. Επίσης μπορούμε να τον κάνουμε και γαμπρό στη Φλόρινα. Γιατί όχι, υπάρχει. Αλλά να γράψετε κάτι. Έχουμε ενδιαφέρον. Να σας πω... Έτσι πάει εδώ πέρα. Είστε και μακριά τώρα, τα πεθαρικά θα είναι μακριά. Λοιπόν, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, δύσκολη λέξη, έχει πολλά ρο. Εγώ που δεν τα λέω και καλά. Η αλήθεια είναι ότι έχω μια ιδέα για βιβλίο, η οποία ήταν να γίνει αυτό το βιβλίο, το δεύτερο δηλαδή. Μετά μου έρθει η επόμενη ιδέα και όλο το αφήνω. Αυτή έχει να κάνει με ένα ολοκαύτωμα. Το οποίο ένα ολοκαύτωμα στην κατοχή, αλλά θα φτιάξω εγώ ένα δικό μου ολοκαύτωμα, δηλαδή θα είναι μια αληθινή ιστορία, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο γενικά, παρόλο που εγώ δεν κατάγομαι από κανένα μαρτυρικό χωριό, για κάποιο λόγο είμαι πολύ ευαίσθητος αυτό. Σκέφτομαι, επειδή το έχω σκεφτεί πάρα πολύ, ότι μάλλον θα είναι το επόμενο, απλά δεν ξέρω πού να το τοποθετήσω.
το Λέχοβο και τη Δροσοπήγη. Δύο μαρτυρικά χωριά, μαρτυρικές κοινότητες. Ναι, μέχρι τώρα έχω σκεφτόμουν Ήπειρο, Κρήτη, τώρα θα σκεφτούμε τη Φλόρινα. Είναι στην ατζέντα. Γιατί και η Κρήτη με ζητάει πολύ. Λοιπόν. Α, τώρα αλλάζει το πράγμα. Λοιπόν. Αφού έκανα πλάκα σε φίλους, δεν το εννοώ, αλλά δεν το έκανα πλάκα, λέω, θα στείλω σε 20 δήμους, θα πω, θέλω να κάνω το επόμενο βιβλίο μου στον τόπο σας. Πώς θα δίνετε εσείς? Δεν το έκανα ποτέ αυτό, πλάκα κάνω. Λοιπόν, ολοκληρώνοντας την απόψινή μας βραδιά, θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους σας, έναν προς έναν. Θα μου επιτρέψετε να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στην αντιδήμαρχο που είναι παρούσα, στον αντιδήμαρχο που έφυγε και στον αντιπεριφερειάρχη, γιατί ξέρω ότι έχουν εξαιρετικό φόρτο εργασιών και παρόλα αυτά ήρθαν εδώ και μας τίμησαν. Του καθενός η παρουσία είναι εξαιρετικά σημαντική και δίνει τη δική της διάσταση και την πινελιά της μέσα στον χώρο αυτό. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά με έναν άνθρωπο εξαιρετικά χαρισματικό. Νομίζω ότι όλοι θα φύγουμε πολύ ευχαριστημένοι από τη γνωριμία μας μαζί του. Και πιστεύω ότι διαβάζοντας και τα βιβλία του θα τον καταλάβουμε ακόμα καλύτερα και θα πάρουμε πάρα πολλά από όσα μηνύματα δεν μπόρεσαν απόψε να υποθούν φυσικά στο πλαίσιο μιας παρουσίασης. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Περιβολάρη που ήταν εξαιρετικός, εύστοχος και συνοπτικός. Την κυρία Καπάτου που έχει μια μοναδική αφηγηματική ικανότητα και επαγγελτική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπέροχο. Χίλια ευχαριστώ. Χίλια ευχαριστώ. Θέλω να μου το στείλετε βασικά και νομίζω ότι σας περιμένει και μια νέα καριέρα.